Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλληλούια, λέμε και κλαίμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 10 το απόγευμα, από τη συχνότητα του Λίμπερο. Στάθης Νικολαίδης. Μιχάλης Νικολαίδης, εγώ είμαι αυτός. Και υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, φίλε Στάθη, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κάποιο χιλιόμετρο ακριβώς, της Μουδανίων. Να τους χαιρετήσουμε. Να τους χαιρετήσουμε. Τους χαιρετισμούς μας. Τους φιλικούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη συμπαράστασή μας. Μεταξύ μας τώρα. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε, γιατί εμείς δεν πήγαμε για μπάνιο. Έτσι. Τι να κάνουμε, όλα τα πράγματα στη ζωή έχουν και κοίταξε, κάποιο. Cause and effect που λένε και άκλοι. Εσείς το βρέξατε. Έτσι. Τώρα θα πρέπει να τώρα περιμένετε. Τώρα θα υδρώσετε. Εμείς. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το βρέξαμε. Τώρα. Τώρα είμαστε εδώ στα στούντιο. Θέλουμε όμως τώρα πέρα από την πλάκα την δική σας ενημέρωση για το τι γίνεται στο... και στον Περιφερειακό φυσικά, αλλά και στη Μουδανίων. Γενικότερα από όπου επιστρέφετε, είτε επιστρέφετε από Χαλκιδική το 90% φαντάζομαι. Και πώς θα μας ενημερώσετε, 2310-287-888 είναι στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο σταθμού, 2310-287-888 και αν θέλετε με μήνυμα FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Πήγα να πω ότι, εντάξει, έχουμε σαν, πώς το λένε, σαν στερεότυπο, σαν σίγουρο ότι όλοι τη βγάζουν Χαλκιδική. Δεν είναι όλοι Χαλκιδική. Υπάρχουν αρκετοί που τη βγάζουν προς Κατερίνη μεριά, προς Πιερία και αρκετοί προς Καβάλα. Και αρκετοί ήταν πολύ περισσότεροι προ-κρίσης που τη βγάζανε όντως προς Καβάλα μεριά. Πλέον τα χιλιόμετρα αμόλοφους, είναι πολλά. Γιατί όχι ακόμα και μια ημερήσια Θάσο. Ναι. Τι ωραίες εποχές, ρε φίλε, εκεί προκρίσεις πηγαίναμε. Πλέον... Μέχρι και Θάσο τραβιόμασταν για ημερήσια. Σκέψου ότι. Καλά, ήμασταν και μικρότεροι. Είχαμε και νεανικό αίμα το οποίο έβραζε. Και έλεγε εντάξει, μωρέ, σιγά τι είναι, αστραβηκτό μέχρι εκεί πέρα έτσι για το χαβαλέ. Έλα, μωρέ, τι έγινε τώρα. Καλά, εντάξει, έχεις κάνει, έχουμε κάνει και άλλες τρέλες. Ταξίδια ημερήσια, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και... Εντάξει, ναι. Και δεν συμμαζεύει. Απλά το μπανάκι είναι μπανάκι. Δηλαδή, αν θες το κάνεις και σε μορφή εκδρομής, μετράει να δώσεις και λίγο παραπάνω στον δρόμο. Λοιπόν. Αλλά πλέον δεν μετράει στην τσέπη σου. Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Και άντε, και Κατερίνα, πας. Πλέον έχει 3 διόδια. Πόσα. Πάντως υπάρχει τρόπος να γίνει διόδια. Επανάσταση. Επανάσταση στη χώρα. Αν βάλουν διόδια στη Χαλκιδική. Έτσι, πιστεύω, φίλε, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι Θεσσαλονικής θα σταματήσουν να δουλεύουν θα για τουλάχιστον 3 χρόνια. Θα κατεβούν κάτω με πυρσούς και με δεν ξέρω εγώ τι, λες και έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, όλοι κάτω. Έτσι. Θα γεμίσει όλοι, ποιες Μακεδονίες, ονόματα και. Και αυτά είναι πτέσματα. Πώς τα λένε και ποντιακοί αγώνες και αυτά μέρες. Αυτά είναι πτέσματα. Συλλαλητήρια και δεν ξέρω εγώ τι, και αγανάκτηση και τώρα έχω πει όλα. Και prides. Θα τα λέμε όλα. Πήγα σήμερα το πρωί στην εκκλησία. Και τι. Και ο παπάς. Αν νόμιζα πήγε σήμερα το πρωί Pride. Όχι, καλά. Εσύ είσαι καλός χριστιανός. Δεν πας στα Prides. Πας στην εκκλησία. Έχω πάει και σε Pride, αλλά εντάξει, δεν πήγα για να παρελάσω. Πήγα για να παρακολουθήσω, ξέρω εγώ. Να πάρεις μάτι. Όχι, ρε. <εντάξει. laughs> Για πες. Λοιπόν, και πάω σήμερα στην εκκλησία και αρχίζει να μιλάει ο παπάς για το Pride και να λέει. Για το Pride. Ναι. Πότε είναι αυτό το Pride. Τώρα, αυτές τις μέρες ήταν, ξέρω εγώ πότε ήταν, δεν ξέρω. Και λέω, τι έλεγε δηλαδή, ας πούμε. Τι έλεγε, ότι. Μην τυχόν και σας δω εκεί. Πέρα από αυτό, έλεγε ότι τώρα λέει στην εποχή που ζούμε, λέει να μας φωτίζει ο Θεός, λέει να φωτίζει ο Θεός τον Μητροπολίτη μας κτλ. Να μας καθοδηγεί σωστά, ξέρεις αυτές τις γνωστές λαλακίες. Τα γλυψίματα. Τα γλυψίματα που. Στους προϊσταμένους. Ναι, έτσι αυτό. Τα έχουμε ζήσει με συναδέλφους μας σε δουλειές. Γιατί λέει. Γιατί λέει και είναι περίεργη, λέει. Και έχουμε λέει και τα Pride, λέει. Που αυτό και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις, λέει, για να μην καθοδηγηθεί σωστά. Ναι, εντάξει, δεν είναι περίεργη η καιρή γιατί συμβαίνουν σόδομα και γόμορα στην κοινωνία μας. Είναι επειδή γίνονται Prides. Έτσι. Αυτό δηλαδή, κοίταξε, άμα τα σταματήσουμε, πιστεύω ότι θα λυθούν αυτόματα όλα μας τα προβλήματα. 100%. Δηλαδή, έχουμε οικονομικά προβλήματα. Σταματήστε τα Prides. Θα λυθούνε. Να λυθούνε τα Ως διαμαγεία. Τα gay Prides, έτσι να το. Λοιπόν, να το η Ελλάδα είναι η χώρα που πραγματικά οι πολίτες της είναι 90% του χρόνου μαστουρωμένοι, χωρίς ρε φίλε να κάνουν κάποια ουσία. Λοιπόν, μισό λίγο. Έτσι. Βλέπω ρεπορτάζ Α αυτή τη στιγμή και λέει συνεχίζουν να οδηγούν στη λωρίδα άμεσης ανάγκης. Έλα ρε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Τι ρεπορταζάρα κάνετε εκεί πέρα στον Α, ρε. Τι λέτε, ρε. Σοβαρά. Δεν το περίμενα αυτό, ρε.
Υπάρχουν Έλληνες οδηγοί οι οποίοι οδηγούν τέρμα δεξιά εκεί που υπάρχει αυτή η λωρίδα η έξτρα για έκτακτη ανάγκη. Δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Η ανάγκη του νεοέλληνα να γυρίσει 10 λεπτά νωρίτερα σπίτι του. Είναι, τι λέτε, είναι έκτακτη τι ανάγκη. Λέτε, ρε. Είναι, τι λέτε, ρε. Είναι έκτακτη ανάγκη. Ποιοι είστε εσείς που οδηγείτε να πούμε στις τρεις λωρίδες της Χαλκιδικής. Είναι δυνατόν. Γιατί οδηγείτε στις κανονικές λωρίδες και δεν οδηγείτε σε αυτήν. Ειδικά τώρα που δεν φίλε, έχετε έχει το, ανάγκες εσείς. Ειδικά τώρα που έχει γίνει το ποτηλιάρισμα. Είμαι 1000% σίγουρος. Ας καλέσει ένας φίλος που δεν κάθεται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης να μας πει αν έχει μποτιλιάρι με αυτοκίνητα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. 23-12-87-888. Νομίζω ότι ούτε στο στοίχημα το δίνει αυτό. Έτσι, δηλαδή, έχει μπουκώσει. Ναι, είμαι 99,999% σίγουρος. Είναι η πρώτη που μπουκώνει. Πριν ακόμα μπουκώσει η μεσαία λωρίδα που παίρνουν όλοι από δεξιά και από αριστερά για να γλιτώσουν να κάνουν τα ζιγζάκ εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, πραγματικά, εγώ όντας ας πούμε πριν από κάποια χρόνια νέος οδηγός, εντάξει, έκανα εγώ τα αυτά μου να πω. Τα κασκατερηλίκια σου. Ναι. Και κάθομαι, ρε φίλε, και πραγματικά τσεκάρω τον χρόνο για να φτάσω έφτασες πιο γρήγορα από Χαλκιδική σπίτι μου, κάνοντας κασκατερηλίκια και οδηγώντας λες και είμαι στο Fast and Furious. Πώς το λένε τον. Ο Vin Diesel. Ο Vin Diesel, να πούμε. Ο Toretto. Το Toretto. Λες και είμαι ο Toretto από το Fast and Furious. Ή για τους παλιούς, πώς το λέγανε το αυτοκίνητο, το. Ο Kit. Ο Mike Knight. Λες και οδηγούσα να πούμε. Ναι. Ο Mike Knight, που ήταν ναι, ο αυτό που το λένε, ρε. Που έπαιζε και στο Baywatch, ο Buchanan. Ο Buchanan, ναι. Πώς το λέγανε τον ηθοποιό, ρε. Έλα τώρα. Αχ, David Hasselhoff. Ο Hasselhoff. Λοιπόν. Λες και ήμουν αυτό. Και ρε φίλε, είδα ότι κέρδισα περίπου 10 λεπτά. Μάξιμου. Αλήθεια σου λέω. Maximum. 10 λεπτά. 10 λεπτά. Σε μέρα που δεν πήγαινε σημειωτών, έτσι. Κινούνταν δηλαδή, ο δρόμος, ναι. Κινούνταν, απλά έκανες αυτό που λέμε, το παίζες οδηγός Φόρμουλα 1. Ναι, πήγαινες, έκανες από δεξιά, αριστερά, λιγμούς. Είχες φάει καμιά 20 Χριστοπαναγιές από οδηγούς που ανάγκασες να πατήσουν φρένο, να κάνουν. Είχες φύρει τα φρένα σου και τα ελαστικά σου. 500% παραπάνω. Είχες αναγκάσει καμιά δεκαριά, μια και είπες για εκκλησίες, καμιά δεκαριά αρχαγγέλους να κατέβουν από κάτω, μην γίνει κανένα ατύχημα, μην πέσει, μην καρφωθεί σε κανέναν. Και στο τέλος κέρδισες 10 ολόκληρα λεπτά. Σου είχαν κατεβάσει καντήλια. Και αυτά τα 10 λεπτά, ρε μάγκες. Τι γιατί, θα κάνεις, δηλαδή. Εντάξει, εγώ το έκανα, ξενοχωρίζω, το σταμάτησα. Τι μπορείς να κερδίσεις εμείς, 10 λεπτά. Τι θα τα κάνετε αυτά τα 10 λεπτά, τι θα δείτε, Survivor. Αυτό είναι το ζήτημα. Να προλάβετε να πάτε να τρέξετε να δείτε το Survivor. Αν αυτά τα 10 λεπτά τα χρησιμοποιήσετε, ρε παιδί μου, έτσι για το κοινωνικό καλό, μιας και τα κλέψατε από κάποιους άλλους, έτσι, τότε ρε φίλε, πραγματικά να βγω και να πω εντάξει. Κάντο. Εσείς οι 5, 10, 20%, κάντε κασκαντεριλίκια στο θέλω δρόμο. Θέλω να γυρίσω 10 λεπτά νωρίτερα για να κάνω τις ακαθοργίες. 10, 15, 20 λεπτά πραγματικά τα χρησιμοποιείς και φέρνεις το κάρμα ανάποδα. Έτσι, υπέρ της κοινωνίας. Τα χρησιμοποιείς γιατί είσαι γιατρός, ας πούμε, και πρέπει να πας γρήγορα στην εντατική. Άμα να τρέξεις εκεί. Πόσο αργά πάνε οι γιατροί. Ναι, γιατί είσαι αστυνομικός ή στρατιωτικός και πρέπει να πας στο. Δεν έχεις ακούσει τι λένε. Άμα θες να φτάσεις γρήγορα, πήγαινε αργά. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι, γιατί όποιος πάει γρήγορα. Αυτά τώρα τα λένε αυτοί που δεν ξέρουν, Μιχάλη. Τι σε νοιάζει, εσύ να φτάσεις 10 λεπτά νωρίτερα και οι άλλοι θα φτάσουν. Όλοι οι άλλοι να πάνε να πνιγούν, έτσι. Ναι. Ωραία πράγματα. Δεν πάνε να ανεβάζεις τις πιθανότητες να τρακάρεις. Ο Ολυμπιακός και το Εγάλεο να κερδάνε έτσι, και όλοι οι άλλοι να πάνε να παυτούν. Λογική Μητρόπουλου. Έτσι. Είμαστε όλοι ένας Μητρόπουλος μέσα στο αυτοκίνητό μας. Είμαστε όλοι, έχουμε μια παράγκα μέσα στο αυτοκίνητό μας. Πρόσεξε, όλοι ως οδηγοί. Μέσα στο αν μας το κάνουν όμως. Καλά, κοίταξε. Αν μας το κάνουν. Εκεί λες την κάρα. Καλά, ρε, είναι δυνατό. Πώς οδηγάς έτσι. Δεν προσέχεις. Πετάς και ένα έτσι λιγάκι. Παράδειγμα, να πούμε. Οδηγούσα μόνος μου. Ήμουν αβιαστικός, το παραδέχομαι. Δεν ήμουν και τόσο προσεκτικός. Έχω και το καροτσάκι πίσω. Το καροτσάκι, το καθισματάκι του μικρού. Αλλά δεν ήταν ο μικρός στο αυτοκίνητο. Και είναι ένας μηχανόβιος, ο οποίος έχει το παιδί του πίσω, χωρίς κράνος. Έτσι. Και τέλος πάντων κάνει ένα περίεργο λιγμό. Δεν τον είδα τον λιγμό του. Κόντεψα να τρακάρω και τα λοιπά. Κάποια στιγμή σταματάει, βλέπει πίσω και μου κάνει ξέρεις, με αυτή την αυθαρέσκεια.
Έχεις και παιδί, λέει. Εννοώ, δηλαδή... κοιτάξτε. Αν δεν έχεις, εγώ ας πούμε δεν έχω, δικαιούμαι να το κάνω. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή. Πρόσεξε. Και, μαμώ, και μαμώ τα επιχειρήματα. Ναι, αρέσει. Ήτανε, δηλαδή με πέθανε. Τέλος πάντων. Αλλά εκεί είναι ότι δεν πρέπει να βγεις και να μιλήσεις. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να ανακυκλώσεις τη βλακεία. Πέρα από το ειρωνικό μου ύφος, να πω σοβαρά μια ατάκα, όλοι μας δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη στο τιμόνι, έτσι. Αλλά το λάθος. Όπως οπουδήποτε, όχι. Και να παρασυρθούμε από, ναι, αν θέλεις, τα νεύρα μας, τα αυτά μας κτλ. Ναι. Το ζήτημα είναι όταν ηρεμήσουμε να καταλάβουμε ότι κάναμε... Ότι κάναμε λάθος, βέβαια. Ότι κάναμε, πώς το λένε, ασυναρτησίες και πράγματα τα οποία ήταν επικίνδυνα. Πόσες φορές. Και όχι μόνο για εμάς. Πόσες φορές δεν έχεις σκεφτεί για πράγματα που έχεις κάνει την ίδια μέρα ή προηγούμενες μέρες. Ναι, αλλά στο αυτοκίνητο έχεις τη δυνατότητα να μην τα ξανακάνεις. Έχεις. Καταλαβες. Δεν είσαι ο Κάριους, ο οποίος έχεις κάνει τις γκέλες που έχεις κάνει στο τσαβεσδί και λες πότε τα ξαναπάω. Καλά, αυτό μου φάει διάστηση. Έλα. Εντάξει, αφού βγήκε ότι το, εκεί που τον κάνανε τη διάγνωση ήταν νοσοκομείο των ιδιοκτητών της Λίβερπουλ. Ναι, Λίβερπουλ. Πλάκα με κάνεις τώρα. Αλλά πάμε παρακάτω. Δεν είναι ότι πότε τα ξαναπάω Champions League, να ξαναπαίξω καλά. Κάθε μέρα μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Κάθε Σαββατοκύριακο πας Χαλκιδική. Δηλαδή, οκ. Εγώ να σου πω κάτι. Αποφάσισα να κάνω κάτι απλό. Κάνω πολλές λαλακίες, ας πούμε, στο τιμόνι, αλλά αποφάσισα να κάνω κάτι απλό. Όταν πας και περιμένεις από stop, ή για παράδειγμα θες να περάσεις απέναντι να κόψεις και περιμένεις στο απέναντι ρεύμα, ας πούμε, να σε αφήσει κάποιος. Φίλε, όποτε ένας οδηγός, ας πούμε, άλλος οδηγός απέναντι, βλέπω ότι δίνει προτεραιότητα, δίνει κάτι, ρε παιδί μου, θα του κάνω ένα thumbs up, ρε φίλε. Θα του κάνω ένα μπράβο, ευχαριστώ, καταλαβες. Ναι. Νομίζω αυτό ξέρεις είναι... γιατί. Γιατί αν του το δώσεις αυτό, αν του δώσεις δηλαδή μια επιβράβευση, το δίνεις μια ηθική ικανοποίηση, θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει, ναι. Αυτόν ο οποίος έχει κάνει τη βλακεία, άμα αν τον το πινελικώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξανακάνει. Δηλαδή δεν κερδίζεις κάτι λέγοντάς, ναι, του. Θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει. Και μπορεί να γίνει και χειρότερος από εγωισμό. Σίγουρα. Και αντίδραση. Ναι, γιατί θα πει. Εγώ, άζερε, που θα μου πεις εσύ. Τώρα, ποιος είσαι εσύ, ρε, που θα μου πεις εμένα. Αυτό φαίνεται. Εσύ δεν κάνεις. Αυτό γιατί αν οι 9 στους 10 κάνουν μαμουνιές, τότε άλλα σας πει έλα. Έχω κι άλλη ιστορία. Έχει παρκάρει απέναντι, το σπίτι μου είναι απέναντι από εκκλησία, τέλος πάντων, και έχει είσοδο οικοδομής για πάρκινγκ και τα λοιπά. Τι θεοσεύουμενο παιδί είσαι. Είμαι πολύ της εκκλησίας. Τέλος πάντων δεν είμαι, αλλά τέλος με καταλαβαίνεις, με ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Και έχει παρκάρει, πώς το λένε, ένας τυπάς και έχει κλείσει με το πάρκινγκ του όλη την είσοδο της οικοδομής για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα. Και έχει πάει μια γειτόνισσα, τέλος πάντων, εγώ στην εκκλησία ήμουν πάλι και τα λοιπά. Ναι, τώρα τι θα καταλαβαίνει ο κόσμος για μένα, τέλος πάντων. Και έχει πάει μια γειτόνισσα και του λέει, ρε παιδί μου, το βάζει εδώ και τα λοιπά. Και αρχίζει και φωνάζει τη γειτόνισσα. Και τον κοιτάω. Λέω, εντάξει, λέω, έχει δίκιο, λέω, η γυναίκα. Πού πήγαινε αυτός που πήγαινε. Αυτός ήταν στην εκκλησία. Το πάρκαρ έκλεισε την... Α, πήγε η εκκλησία, πήγε δηλαδή. Στην εκκλησία. Πήγε να ακούσει για το Pride. Έτσι, πήγε να ακούσει για το Pride, ναι, να πει εγώ δεν είμαι, εγώ, ναι, εγώ είμαι Pride, ναι, ναι, άλλη φάση. Πήγε Pride στην εκκλησία με, ναι, τα παιδιά του, τα δύο παιδιά του, ναι, και έκλεισε, ναι, μια οικοδομή ολόκληρη. Στα φρουδιά μας. Του. Και όταν του την είπανε, δεν ήθελε να παραδεχτεί και του λέω εγώ, έχει δίκιο, λέω, δεν θα έπρεπε να παρκάρετε εδώ πέρα, είναι παράνομο. Έτσι, ο σωστός χριστιανός. Και τι μου λέει. Δεν παραδέχεται. Πρόσεξε τι μου είπε. Εσύ ρε φίλε, λέει, δεν το έχεις κάνει ποτέ. Δηλαδή, η εποδός και του λέω, ποτέ. Για να κλείσει κάτι το οποίο σε είσοδο οικοδομής, σε ράπα για ανάπηρους, για καρότσια κτλ. Σε οτιδήποτε απαγορεύεται, σε φορτοεκφόρτωση, δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί υπάρχει λόγος. Είναι το αυτονόητο εκεί πέρα, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, καταρχάς θα γίνεις ρεζίλη, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Αν δεν σεβάσεις και τα παιδιά του να πούμε. Λιτζάρι, μα πρέπει να πούμε καμιά κουσαριά άτομα. Απίστευτο. Να πούμε λες και είμαστε τριτοκοσμική χώρα για να καταλάβει. Δηλαδή, είπε, εσύ δεν το έκανες ποτέ, είναι λογικό. Εσύ δηλαδή δεν έχεις αμαρτάνει. Τέκνη μου, μόνο εγώ, γιατί είμαι, δηλαδή, και να κάνεις την κριτική είναι αυτό που λες, δηλαδή κάνεις την κριτική στον άλλον και ξέρεις προσπάθησα... Το Ευαγγέλιο έλεγε για φαρισαίους υποκριτές, καλά, λέει, ναι, αυτό είμαστε. Προσπάθησα αυτό να, μην είμαστε. Είμαι, να μην τον βρίσω, κατάλαβες, να μην είμαι δηλαδή έντονος, προσπάθησα να μην ήρεμος, να πω, ξέρεις κάτι, έχει δίκιο, εντάξει. Αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Να είμαι όσο πιο ήρεμος γίνεται. Και η απάντηση ήταν. Αντί να μου πει δηλαδή ότι εντάξει, ναι, φιλαράκι, έχεις δίκιο, εντάξει, τι να κάνω κτλ. Εντάξει, όποτε. Εσύ δεν το έχεις κάνει. Όποτε απαντάς. Μάλιστα. Όποτε έχοντας κάνει βλακή, απαντάς με φιλότιμο. Χτυπώντας δηλαδή στο φιλότιμο. Λέγοντας ότι, OK, αναγνωρίζω το λάθος μου, sorry, φίλε, κτλ. Με ακούπα. Ναι, κτλ. Φίλε, κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα συνεχίσει
να σε. Πώς το λένε, να σε μπριζώνει και να σε καζώνει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή λογικό. Θέλει μια κοινή λογική, ας πούμε. Την οποία μάλλον δεν έχουμε όλοι μας. Ή αν θέλεις, μέσα μας σιγοβράζει μια αδικία η οποία υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και πρέπει ουσιαστικά να έρθουμε να ισορροπήσουμε την αδικία που μας κάνουν. Με το να δικούμε εμείς άλλους. Με το να εξηλαιωθούμε απέναντι σε άλλους. Μας τα παίρνει το κράτος. Να τους κατσικωθούμε στο σβέρκο. Μας παίρνουν τις δουλειές τα παιδιά μας έχουν έξω. Τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα την πούμε στο σύστημα, πηδώντας, να το πω λαϊκά, το συμπολίτη μας, το δίπλα. Γιατί πρακτικά, όταν, και τώρα το πάω στο θέμα των απεργιών, μια και είπαμε για το Pride, έτσι, όταν κλείνεις έναν δρόμο για να πεις για τα δίκαια αιτήματά σου ή όταν σαν ΟΑΣΤ, ξέρω εγώ, στερείς 500 πλέον και πλέον χιλιάδες κατοίκους που χρησιμοποιούν καθημερινά από το βασικό μέσο μεταφοράς τους, έτσι, δεν κάνεις κοινωνικό αγώνα, είσαι ενάντια στο κοινωνικό καλό, όσο δίκαια και να είναι τα αιτήματά σου. Και για να το πω αυτό, για να σου δώσω να καταλάβεις πώς μπορείς να κάνεις αγώνα, τώρα το πάω στον ΟΑΣΤ, σαν 150 θέματα ανοίξαμε. Ναι. Άσε τώρα για τον ΟΑΣΤ, θέλουμε 15 εκπομπές. Καλά, δεν το συζητώ. Αλλά είναι αυτό που είδα πρόσφατα για την Ιαπωνία. Λέει ότι κάνουν κανονικά τα δρομολογιά τους κτλ. Ναι. Απλά θέλουν να απεργήσουν. Ναι, όταν απεργούν για να ξοδεύουν λεφτά στην επιχείρηση για τα πετρέλαια κτλ. Ναι, και πώς διαμαρτύρονται δηλαδή. Τώρα, αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό είναι ότι δουλεύουν. Ναι, όχι. Γιόλο. Κάνουν ό,τι δρομολόγοι γουστάρουν αυτοί. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάνε όπου θέλουν. Με ποιο τρόπο γίνεται. Α, ψέματα, το βρήκα. Δεν παίρνουν λεφτά από τους. Δεν κόβουν εισιτήρια. Ναι, δεν κόβουν εισιτήρια. Αυτό είναι παράνομο, φίλε. Απ' την άλλη. Η Ιαπωνία, φίλε. Αυτό τώρα θα σου πει ο άλλος ότι ναι, απ' την άλλη είναι παράνομο. Τέλος πάντων, ένας φαύλος κύκλος. Ενώ δεν είναι παράνομο να κάνεις επίσης εργασίας. Παράνομο δεν είναι, είναι αντικοινωνικό, ας πούμε. Κατά και να ταλαιπωρείται ο κόσμος και κανονικά κάνοντας την επίσης και να μην το πω έτσι κολοβαρώντας σε κάποια καφετέρια πληρωθείς κανονικά μετά από 2, 3, 5, 10 μήνες. Ναι. Κοίταξε. Έτσι. Για να το μαζέψουμε, γιατί μπήκαμε φουριόζοι και είπαμε 150 θέματα. Εγώ θεωρώ ότι. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το αλληλούια. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι. Το ζητούμενο είναι ότι πάντα θα έχουμε προβλήματα. Προβλήματα γύρω μας, θα έχουμε οργανισμούς οι οποίοι προκαλούν προβλήματα. Έτσι. Κοινωνία είμαστε, αλληλεπιδρούμε όπως αλληλεπιδρούν τα κύτταρά μας και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε, να επιβραβεύουμε καλές συμπεριφορές. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Είναι πολύ εύκολο να επιβραβεύεις μια καλή συμπεριφορά που βλέπεις. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δεις, ξέρω εγώ, κάποιον ο οποίος βοηθάει κάποιον άλλον άνθρωπο δίπλα σου. Κάτι κάνει. Κλείς του το μάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, είμαστε και περίοδος τώρα, μπορεί να σε πούνε για καμιά. Πώς τη λένε, σεξουαλική παρενόχληση. Όχι, εντάξει, όχι, μην του κλείς το μάτι. Δείξ του ένα μπράβο. Ένα thumbs up, ένα ωραίο. Μπράβο. Ξανακάντο. Μ' άρεσε. Δεν θα τον φτιάξεις τον άλλον. Είναι πώς βγαίνει έξω μια κοπέλα, να πούμε έτσι, όμορφη, ωραία κτλ. Και τη λες, πω, τι ωραία που είσαι σήμερα. Έτσι. Και κάτι μπορεί, άλλο. Μπορεί να σου πει, μπορεί να ξέρει, ρε φίλε, ότι το λες. Από φιλοφρόνηση. Εντάξει. Αλλά θα το δεχτεί. Θα το δεχτεί γιατί γι' αυτό το έκανε. Έτσι. Γι' αυτό ντύθηκε ωραία. Γι' αυτό στολίστηκε. Πού στολίζεσαι και βγαίνεις και δεν ξέρω πού πηγαίνεις. Πού λέγεται το τραγούδι. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, εσείς όμως, ό,τι αφορά το έπιπλο, θα στολιστείτε και θα πάτε στον Παπαϊωάννου, γιατί ξέρετε που πάτε. Στο χορηγό του Αλληλούια, στην Ευκαρπία, στην Οδό Αθηνάς Τσακίρη 6, εκεί όπου τα τελευταία 50 χρόνια και πλέον κόσμος και κοσμάκης πάει για να έχει το κεφάλι του ίσως όσον αφορά τα έπιπλα που θα πάρει, κουζίνες, τραπεζαρίες, πατώματα, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, παιδικό δωμάτιο, τα πάντα όλα, πόρτες, ό,τι θέλεις σχετικά με έπιπλα για το σπίτι σου. Παπαϊωάννου είναι η επιχείρηση που θα πας. Να ενημερώσω. Στον τελικό, στον τρίτο τελικό της Α1, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει από ένα break, ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός κερδίζει 24-21, βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα, έχουμε ένα προβληματάκι εδώ πέρα με το δορυφόρο. Ελπίζω στο διάλειμμα να βρούμε το πρόβλημα, να έχουμε εικόνα και από το παιχνίδι αυτό. Στον απόϊχο του θανάτου σήμερα του Παύλου Γιαννακόπουλου, του ανθρώπου που έφτιαξε. Τον 89 ετών πλήρης ημερών ο πρώην
πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφτιαξε τον Παναθηναϊκό. Αυτός δεν είναι ο πατέρας του DBG. Αυτός είναι ο πατέρας του. Ναι. Όχι, ο άλλος είναι ο θείος. Καλά, και αυτός μέσα σε ένα μήνα έχει χάσει, να πούμε, θείο και πατέρα. Πω, φίλε. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα μιλήσουμε για τον, για τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνουμε, 2310-287-888, για όποιους θέλουν να βγουν στον αέρα να μας πούν καταρχάς, εφόσον επιστρέφουν από Χαλκιδική, το τι γίνεται. Ναι, δώστε μας μια εικόνα, τι παίζει εκεί πέρα. Και φυσικά θα θέλουμε και την άποψή σας για Μουντιάλ. Θα πιάσουμε λίγο. Θα συζητήσουμε λίγο πιο αργά, έτσι, μόλις πέσουν οι παλμοί. Να κάτσουμε λίγο να δούμε, έτσι ξεκινάει σιγά-σιγά. Να δώσουμε και τις προβλέψεις. Αυτή η εβδομάδα είναι, ρε φίλε. Αυτή είναι. Πέμπτη, έφτασε. Πέμπτη. Έφτασε το Μουντιάλ. Ήρθε. Το άλλο μουντιαλική ώρα. Το άλλο σουκού θα μυρίζουμε Ρωσία. Άνετο. Άσε που εδώ λόγω Χαλκιδικής εμείς μυρίζουμε ούτως ή άλλως. Ανέκαθεν. Κάθε Μάη ξεκινάει και μυρίζει, έτσι. Πέφτει το ρούβλι στην πόλη. Στην αγορά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για το δεύτερο μισάωρο του σημερινού Αλληλούια. 34-28 έχουμε πλέον εικόνα από τον τρίτο τελικό της Α1, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο συν 6 και δείχνει καλύτερος με πολύ, έτσι, aggressive άμυνες και πολύ καλή μεταφορά της μπάλας στο απέναντι καλάθι. Δηλαδή, τουλάχιστον στο διάλειμμα που είδαμε, έτσι, ένα δεκάλεπτο, είχε πάρα πολύ καλούς ευνηδιασμούς, έβγαζε την μπάλα πάρα πολύ γρήγορα με James και Νίκο Παπά. Γενικότερα, μετά το δεύτερο break, νομίζω ότι έχει την ψυχολογία, είναι η ψυχολογία του break, έτσι, όπως την είχε ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο μάτς και την έχασε. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση το πόσο άφαντος, αν θέλεις, είναι ο Βασίλης Πανούλης. Τώρα μπορεί να με ξεφτυλίσει σήμερα να βάλει κανένα buzzer beater πάλι. Νίκης, ναι, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος το καλοκαίρι μένει ελεύθερος. Έτσι. Υπάρχει και αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας. Αλλά εγώ θεωρώ ότι. Πόσο χρόνο είναι ο Πανούλης? 35, δεν είναι 35. Μάλιστα. Κάτσε τώρα, μιας και το ανέφερες, κάτσε το τσεκάρουμε. Νομίζω είναι 34-35 σίγουρα εκεί είναι. Είναι 35, είναι το 82, Αύγουστος του 82, δηλαδή θα γίνει 36 τον Αύγουστο. Έτσι, θα ξεκινήσει τη σεζόν 36+. Νομίζω ότι έχει ακόμα ένα καλό. Ωραία, όσα και να έχει. Ακόμα ένα συμβόλαιο. Είναι καλός επαγγελματίας, μπορεί να έχει πολλά περισσότερα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Του δίνεις το συμβόλαιο που έχει τώρα. Δηλαδή ένα πλάσ, εκατομμύριο. Εγώ θα του δίνα χαριστικά, δηλαδή μισό, ναι. Και θα του έλεγα και στο δίνω, γιατί ξέρω. Είσαι ο Σπανούλης, δεν μπορείς να πας παρακάτω από εκεί αυτό. Ναι, και γιατί, ρε φίλε, εντάξει, θα μου παίξεις τα μισά μάτς. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ότι δεν θα παίξεις τα άλλα μισά. Μα γιατί είσαι τραυματίας, μα γιατί δεν μπορείς πλέον λόγω ηλικίας, ας πούμε, να παίζεις 60 μάτς τη χρονιά. Γιατί μιλάμε τώρα για του χρόνου. Έχει μισθό. Ξεκινάει μισθό. Γύρω... Ετήσιο μισθό 2,6 εκατομμύρια. Ναι, όχι, αυτό είναι όταν είχε πάει στο. Αυτό που βλέπεις τώρα εδώ πέρα είναι αυτό το 12 που είχε μεταγραφεί από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Έχει, αλλά είχε κάνει άλλες δύο ανανεώσεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο το συμβόλαιο αυτή τη στιγμή, αλλά πάλι είναι μεγάλο. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Σίγουρα. Νομίζω είναι πάνω από 1,5. Είναι, εντάξει, δεν είναι. Είναι στα επίπεδα του καλάθι. Εσύ, είναι λογικό. Μιλάμε τώρα για ένα παίκτη ο οποίος είναι για την Euroleague. Εντάξει, νομίζω είναι πρώτο σε. Πώς το λένε. Σε συμμετοχές. Τον αφήνει ο Ολυμπιακός, πιστεύεις, και τα λοιπά. Κοίταξε. Μιας και είπαμε πλήγα για Παύλο Γιαννακόπουλο, οι καλοί ιδιοκτήτες απαιτούνται από αυτούς γενναίες αποφάσεις. Η κίνηση των Αγγελόπουλων να πάρουν το Σπανούλι από τον Παναθηναϊκό και να τον φέρουν στον Ολυμπιακό, φάνηκε ότι τους βγήκε. Απέδωσε. Εντάξει. Πήρε ευρωπαϊκά, πήρε πρωτάθληματα. Ο Ολυμπιακός από εκεί που ήταν. Εντάξει, ήταν δεύτερος. Θυμάμαι χρονιά καμπής τότε, Άρη Ματζόν με Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Με τον Πίνι Γκέρσον. Ναι. Εκεί όπου οι Αγγελόπουλοι έριχναν αράδα λεφτά. Αλλά δεν είχαν. Σε παίκτες που δεν ήταν για κορμό, δεν ήταν για. Πέσανε και πάνω σε ένα Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς, εντάξει. Ναι, που είχε την ίδια ομάδα στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα και όχι τόσο τυχεροί. Εντάξει, το ζητούμενο είναι ότι. Τους βγήκε, ρε παιδί μου, στην πορεία όλο αυτό το πράγμα. Έκανα μια ομάδα η οποία έκανε πράγματα. Το ζητούμενο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις και την ανανέωση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια κοιτάει να βγάλει με τη μίγα του Μίγα Ξύγκη, να πούμε, ναι, με τους ήδη υπάρχοντες παίκτες. Φέρνοντας Αμερικανούς οι οποίοι δεν είναι πρωταγωνιστές ή, αν θέλεις, δεν τους κάνει πρωταγωνιστές ο Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να επενδύσει στον ελληνικό κορμό που έχει.
τώρα μεταξύ μας, οι Αγγελόπουλοι δίνουν 8 εκατοστάρικα στο Μάντζαρ, φίλε, τον χρόνο. Και πόσα δίνουν στον Παπα-Νικολάου? Κοντά στο 1 εκατομμύριο σίγουρα. Μάλιστα. Δηλαδή με 2 εκατομμύρια. Ναι, απλά εντάξει, κοίτα, μεταξύ μας τώρα, Παπα-Νικολάου, για το επίπεδο της Ευρωλίγκα, επειδή τα ίδια έπαιρνε, ας πούμε, και στην Ισπανία, έτσι, στην Μπαρσελόνα, εντάξει, τα δίνεις. Στο Μάντζαρ, ρε φίλε, τον αφήνεις να πάει κάπου να τα κλαίνε άλλοι τα λεφτά. Έτσι, ποιος Μάντζαρ, ρε φίλε. Έλεος, πραγματικά, έλεος. Αυτά από το Derby 35-28. Είναι δύο τελευταίες επιθέσεις. Να μείνουμε, να έχουμε το focus μας εδώ, να τελειώσει το ημίχρονο και να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Σπανούλης με την μπάλα στην κορυφή. Το κλασικό, το μαρκάρι Όγκουστ στην κορυφή. Για να δούμε, θα πάρει για τρεις. Έρμπολ. Με το ζόρι χτύπησε Στεφάνη. Στεφάνη, δοκάρι που λέμε. Και εμείς οι ποδοσφαιρικοί. Ναι, δεν, τον έκλεισε καλά ο Όγκουστ. Ψηλά, έτσι, τα 8 μέρες. Παπάς το 2 θα κάνει, θα δεις τώρα, 10 δεύτερα. Παπάς περιμένει στην κορυφή με το Μάντζαρ, του δίνει ο Σίγκλετον το screen, να πάει να κάνει την αλλαγή αναγκαστικά με πιο αργό παίκτη. Όχι, ο Παπάς θα κάνει το drive, θα πετάξει έξω την μπάλα πολύ ωραία. Στον Καλάθι, μέσα Καλάθι, τρίποντο, απίστευτο. Τρίποντο, buzzer beater, μετά από split out του Παπά, στη 45 μοίρες δεξιά ο Νίκ, ο Καλάθις, ο ανάθεμα και αν έχει ξαναβάλει buzzer beater τρίποντο. Έτσι, σε τέτοιο παιχνίδι, ειδικά, πέταξε την μπάλα και μπήκε. Στο συν 10 λοιπόν πάει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο τελικό 38-28. Την ίδια ώρα στην ACB, Μπαρσελόνα, Μπασκόνια, 11-15. Ολοκληρώνεται εκεί η πρώτη περίοδος. Έχουμε τελικούς, αν δεν κάνω λάθος, στην Γερμανία. Είναι ο τρίτος αγώνας της σειράς, έτσι, στο 1-1. Μπάγεν Άλμπα Βερολίνου στο 14-6 είναι το συγκεκριμένο. Κάτσε να δω, είναι τελικός, έτσι, ναι. Η Bayern η οποία απέκλεισε την Bamberg, την πρωταθλήτρια μέχρι προσφάτως τα τελευταία χρόνια, ενώ η Alba απέκλεισε στον ημιτελικό την Ludwigsburg. Το είπα σωστά? Ναι. Αυτή δεν έπαιζε δύο παραδοσιακές ομάδες, ναι. Δύο παραδοσιακές ομάδες που πρωταγωνιστούσαν ιδιαίτερα. Τι ωραίο το γερμανικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Στο μπάσκετ. Ναι, πραγματικά τέσσερις ομάδες είναι max. Έτσι, χαλαρά, ωραία συμβολεάκια, ωραία χώρα για να μείνεις, δηλαδή για έναν Αμερικανό να έρθει, χαρά. Μια χαρά είναι. Άνετα, ναι. Πολύ ωραία. Ναι, δεν είναι να έρθει εδώ πέρα τώρα στην Ελλάδα να τον πας στο Ρέθυμνο, έτσι, και να πει Αμερικανός που ήρθα, ρε παιδιά, έτσι, ή να τον πας σε καμιά Λάρισα. Να πει τι έχετε εδώ πέρα και να του πούνε μαγαζιά έχουμε εδώ καλά, πέρα. Καλά, εντάξει, ρε φίλε, και ο Αμερικανός, συγγνώμη. Και καφετέρειες. Είναι μια Ήπειρος Αχανής, να πούμε. Έχει κάτι περιοχές που είναι 10 φορές χειρότερες από τη Λάρισα. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Εντάξει. Ανάλογα τον Αμερικανό. Έτσι, ανάλογα τον Αμερικανό. Άμα πάρεις κανέναν Νιουιορκέζο και τον πας στη Λάρισα, ναι, θα πάθει πολιτισμικό σοκ. Άμα πάρεις κανέναν από εκεί, Αλαμπάμα, ξέρω εγώ και. Sweet home, Alabama. Ναι, θα σου πει πω, ρε φίλε, τι ωραίο μέρος η Λάρισα. Και έχει να κάνει και πού έχεις μεγαλώσει και πού έχεις γεννηθεί. Τέλος πάντων, αυτά για το μπάσκετ, γιατί είναι το μοναδικό άθλημα το οποίο συνεχίζει λόγω playoffs να προσφέρει. Το μοναδικό άθλημα με προσφέρει. Έτσι, που έχει. Ναι, τώρα, ρε φίλε, τι να πούμε. Να πούμε για πρωταθλήματα Γεωργίας και τέταρτης Ισπανίας. Δεν έχει νόημα. Εντάξει, δεν έχει νόημα να κάτσουμε να πούμε να κερδίζει στα play-offs της Serie B η θρυλική Παλέρμο, το θρυλικό Παλέρμο, έτσι, με τα ροζ, κερδίζει 1-0 την σκληροτράχυλη Βενέτσια. Αυτά είναι. Τόσο θα λήξει. Δεύτερος αγώνας της σειράς, αποτέλεσμα πρώτου γύρου 1-1 διαβάζω. Προφανώς είναι διπλά μάτς, έτσι. Απλά στο live score το οποίο το βλέπουμε, η μετάφραση είναι για τα πανηγύρια. Αυτά συνολικά, δεν έχει κάτι άλλο το οποίο, έτσι, έχει ιδιαίτερη σημασία. 23-12-87-8-88. Παρακαλούμε, βγείτε στον αέρα να μας πείτε, το βρέξατε, περάσατε καλά, πού πήγατε. Πού πήγατε, ναι. Πού να πάμε. Πώς γυρίσατε. Πού να πάμε εμείς. Έχετε νευρά, δεν έχετε νευρά, περάσατε καλά. Θα ξαναπάτε την αλληλεγγύη. Είδατε, σας είδανε. Περίμενε, ρε φίλε, μιας και το πιάσαμε τώρα. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο, αυτό αφορά και τους ακροατές μας. Να, ένας λόγος να. Να βγείτε στον αέρα. 23-10-87-88. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο, φίλε Μιχάλη, από το να βρεθεί σε μια παραλία. Δηλαδή, τι σε εκνευρίζει εκεί περισσότερο. Τι θα σου χαλάσει, ρε παιδί μου, το μπάνιο. Και το. Το να μαζεύεις ήλιο. Το τσι. Το να περάσω καλά, δηλαδή.
Είναι δύσκολη ερώτηση. Είσαι, γιατί με εκνευρίζουν πολλά πράγματα. Κοίταξε. Ένα γενικά... πράγμα το οποίο εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι το να πάω σε περίοδο. Θα σου πω, θα ξεκινήσω από τα απλά και θα πάω στα πιο δύσκολα. Εμένα αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι να πάω σε μπιτσόμπαρο όπου έχει πολλά μπιτσόμπαρα το ένα δίπλα στο άλλο. Κλασικά. Mm. Δηλαδή δεν είναι μια παραλία μικρή όπου έχει ένα μαγαζί. Έχει πολλά μαγαζιά και ρε φίλε, ακούγονται 3 ή 4 διαφορετικά τραγούδια μαζί. Είναι. Εντάξει. Ειδικά άμα κάτσεις ξέρω εγώ στην άκρη του ενός, σημείου. Το ένα αυτή έτσι. Ακούει από το ένα μαγαζί και το άλλο αυτή ακούει Παντελίδη. Ναι, όχι, είπα και χειρότερο. Δηλαδή να ακούσει άλλο ρυθμό και ύφος. Ναι, ναι. Εντάξει. Και λες το κεφάλι μου ρε φίλε. Πραγματικά. Συνεννοηθείτε όλοι μαζί, βάλτε ένα DJ να πληρώσουν και καλά. Θα σου πω και βάλτε όλη τη δουλειά μουσική. Θα πάω στη λογική του μπιτσόμπαρο όμως, έτσι. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Με εκνευρίζει που, που γίνεται πατής με πατώσε. Αυτό δεν είναι θέμα. Δηλαδή... Με εκνευρίζει μου ρε φίλε, εντάξει, τα κάνουμε. Άλλοι γουστάρουν να. Όχι, όχι. Άκου τι θέλω, που θέλω να καταλήξω. Γιατί υπάρχουν ρε παιδί μου και μπιτσόμπαρα που έχουν μια σχετική απόσταση. Η μία, πώς να το πω, ομπρέλα από την άλλη. Ναι. Δηλαδή, θες να πας κάπου, ρε παιδί μου, γιατί το μπιτσόμπαρο πρακτικά είναι πας πίνεις έναν καφέ. Θέλεις ένα. Εντάξει, και στα προσφέρει έτοιμα, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, αυτό, αυτό πληρώνεις, έτσι και τα λοιπά. Αλλά θες να έχεις. Να μην, δηλαδή, π.χ. Κατουράει το παιδάκι του δίπλα, να το πω έτσι και τα λοιπά, και κατουράει πάνω σου. Και σου έρχονται τα σκάλια. Σου έρχονται τα σκάλια. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Θέλεις μια απόσταση, ρε παιδί μου, να έχει ο καθένας μια ψευδέστη ιδιωτικότητα. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, που με εκνευρίζει. Μπορώ να πω στα μπιτσόμπαρα. Είπες παιδάκι, το πρώτο πράγμα που σε εκνευρίζει, εμένα προσωπικά δεν με εκνευρίζουν τα παιδάκια, αλλά με εκνευρίζουν τα σπαστικά παιδάκια. Εντάξει. Και ειδικά οι γονείς, οι οποίοι γράφουν στα αυτά τους το γεγονός ότι τα παιδάκια τους. Δηλαδή, βλέπεις, φίλε, τι, θα το πω γιατί αυτές οι κυρίες δεν είναι κυρίες, είναι κυράτσες. Ναι. Έτσι. Κάθεται η άλλη, λύνει το σταυρό λεξό της ή διαβάζει την. Πώς τη λένε, τη Δημουλίδου, πώς τη λένε. Χριστιανά. Έτσι. Γιατί κάτι τέτοια διαβάζουν αυτές Οι τύπισες, έτσι. Ανοίγει να διαβάσει ή τον Αύγουστο τον Κορτό. Έτσι. Έτσι. Ανοίγει να διαβάσει και γράφει στα τέτοια το γεγονός ότι το παιδί της από δίπλα φωνάζει από το πρωί. Όλη την ώρα, πεντάωρο φωνάζει, γκαρίζει, κάνει ράνι. Πετάει χώματα στους δίπλα. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να κάνει. Τι άλλο διαστραμμένο μπορεί να κάνει. Παιδί είναι. Εντάξει, δεν έχει λογική. Και αντί να το μαζέψεις. Άστο μωρέ, παιδί είναι. Και διαβάζεις τον Κορτό. Έτσι. Και αισθάνεσαι ότι είσαι, να πούμε, διανοούμενη. Και άμα σε πούμε και τίποτα, άμα σε πούμε κανένα σόπα μωρή μαντάμ. Σόπα μαντάμ που δεν ανέχεσαι. Ναι, θα γυρίσεις και θα μας πεις ότι είμαστε για πολίτιστοι. Έτσι. Έτσι. Και ότι δεν δεχόμαστε τα παιδιά. Τι λες, μωρή. Τα παιδιά μια χαρά τα δεχόμαστε. Επίσης... Τα δικά σου τα παιδιά δεν τα δεχόμαστε. Και όχι επειδή είναι τα δικά σου τα παιδιά. Επειδή είσαι εσύ που τα αφήνεις χύμα. Κάτι άλλο που δεν μ' αρέσει. Λες και είναι κότες ρε φίλε που τους αφήνεις το κοτέτσι χύμα να πάνε αλανιάρες. Μπαίνοντας στη θάλασσα, κάτι άλλο που δεν μ' αρέσει είναι το υπερβολικό λάδι. Έτσι, ειδικά άμα είναι καμιά παραλία που δεν έχει κύμα και δεν ανανεώνεται το νερό, άμα είναι καμιά κλειστή. Τι εννοείς, λάδι, μπαίνει ρε παιδί μου η άλλη ή ο άλλος, ξέρω εγώ αντίστοιχα, ο ψωνισμένος που είχε απλωθεί λάδι στο κορμί του, λες και είναι, ξέρω εγώ, να μπει στο φούρνο το ρολό. Κοτόπουλο και το έχει πασαλείψει με λάδι για να μου σκέψει κτλ. Αυτά συμβαίνουν. Και με το που μπαίνει από πίσω ρε παιδί μου, έτσι όπως πάει, αφήνει και μια πετρελοκυλίδα να πούμε λάδι και βουτάς μέσα στην παραλία να πούμε και είσαι στην πετρελοκυλίδα του άλλου ρε φίλε. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν κάνει ρε. Δεν κάνει ρε μάγκα. Έτσι. Δεν κάνει. Πώς να το κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Πολλά είναι πολλά τα πράγματα. Νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι. Δεν έχει. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα σου πω τώρα το κλασικό. Δεν έχουν αφήσει ελεύθερη παραλία. Αλλά είναι σημαντικό ρε, να υπάρχει ελεύθερη παραλία κάπου για να πας να κάνεις, ας πούμε, το μπάνιο σου. Μπορεί να μην θέλεις να πας δε και καλά σε μπιτσόμπαρο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή. Κοίταξε, αυτό τώρα έχει να κάνει με τους Δήμους. Τώρα δεν μπορεί να το αποφύγεις. Αν ο Δήμος δώσει όλη την παραλία ή αν ο Δήμος δεν φροντίζει. Ναι, δεν το πάω στα μπιτσόμπαρα, στους Δήμους το πάω. Προφανώς. Ναι, ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, φίλε. Και στην τελική υπάρχει, υποτίθεται, ελεγκτικός μηχανισμός να τσεκάρει πόσες εξαπλώστρες βγάζουν, αν δικαιούνται να βγάλουν τόσες και πληρώνουν για τόσες και τι προβλήματα δημιουργούν στην εκάστοτε παραλία. Ναι, Χαλκιδική, δόξα τω Θεώ, έχει κάθε τετραγωνικό και παραλία. Ναι, κάπου θα βρεις, δεν γίνεται να μην βρεις κάπου που να έχει αυτά που θέλεις. Δηλαδή την ησυχία σου ή το απόλυτο, ας πούμε, ξεφάντωμα. Τα πάντα έχει, τα πάντα όλα έχει. Το ζήτημα είναι η συμπεριφορά.
Έτσι. Δεν υπάρχει rating, ρε φίλε, δεν υπάρχει βαθμολογία. Δηλαδή να υπάρχει ένα site και να μια καλή ιδέα. Έτσι. Τι βαθμολογία μπιτσομπαρού. Ναι, υπάρχει, όχι, να πεις ρε παιδί μου ότι. Όπως υπάρχουν και στα μαγαζιά. Να πεις, απλά πούμε... ποιος το λαμβάνει υπόψη του, ρε. Ο άλλος θα πάει παραλία, δεν θα πάει για το μαγαζί. Θα πάει για τον βολεύει. Γιατί είναι κοντά σε. Ναι, ρε, αλλά είπες έχει μια παραλία με τέσσερα μπιτσόμπαρα. Ποιο είναι το οικογενειακό μπιτσόμπαρο, ποιο είναι. Συνήθως το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι. Συνήθως έχει να κάνει με την παραλία. Δηλαδή, αν ένα μπιτσόμπαρο είναι βρώμικο, είναι και τα γύρω-γύρω του. Δηλαδή, έχει να καταλαβαίνει. Έχει να κάνει, οι ιδιοκτήτες είναι πάνω κάτω, ξέρουν ρε παιδί μου τον ανταγωνισμό. Είναι... Οπότε πάνω κάτω είναι το ίδιο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω συναντήσει τουλάχιστον στη Χαλκιδική να κάνει κάτι τρομερή διαφορά. Δηλαδή, να δεις ένα beach bar που μαζεύει, ας πούμε, νεαρό κόσμο, έτσι, αυτό που λέμε ωραία κορμιά και έτσι. Αυτό που λέμε για οφθαλμόλτρο, ρε παιδί μου, να πας και να είναι κυριλέ, που έλεγε και ο. Έχω και άλλο που δεν μου αρέσει. Και από δίπλα να είναι, ξέρω εγώ, ένα βρώμικο μπιτσόμπαρο με παλιές ξαπλώσεις και τα λοιπά. Δεν το έχω δει αυτό. Όλοι είναι στο ίδιο επίπεδο συνήθως. Είτε χαμηλό είτε υψηλό, φυσικά. Εντάξει. Έχω και ένα άλλο που δεν μου αρέσει. Το είχα δει, εντάξει, μια φορά. Ρε παιδί μου, είναι φάτε μάτια ψάρια πλέον. Δηλαδή πηγαίνουν κάποιοι και διαφημίζουν την πραγμάτια τους. Έτσι. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν προφανώς, αλλά εντάξει. Για είναι... τις γυναίκες αναφερόμαστε. Ναι, ναι. Για τους άντρες. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Τώρα θα μου πεις κομπλεξικός. Γιατί εντάξει, χαλάει, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Η παραλία έχει και αυτό το νόημα. Έχει... Φίλε, να πας να γεμίσεις τα ματάκια σου με όμορφες εικόνες. Δεν ξέρω, να τώρα τι να σου πω. Έχει χάσει λίγο την αθότητά του το όλο πράγμα, ας πούμε, το να πας σε μια παραλία. Έχει γίνει πολύ κύριε. Μιχάλης είσαι. Δηλαδή είτε βγαίνεις. Μιχάλης είσαι. Εγώ είμαι. Όχι, άκου που το πάω. Περίμενε. Είτε βγαίνεις σε μια παραλία, ξέρω εγώ, στη Χαλκιδική, στο Παλιούρι, είτε βγαίνεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πες να δεις τα ίδια άτομα, ρε φίλε. Εκεί που θα πας να δεις. Αυτό τι σχέση έχει. Είναι αυτή η πασαρέλα αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, που... άμα αξίζει το αυτό που βλέπεις, να το δεις και στην παραλία, να το δεις και παντού να το δεις. Τέλος πάντων, εντάξει, είμαι λίγο, έχω γίνει λίγο γεροπερίεργος. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν είσαι καλά. Δεν είμαι καλά, όχι. Δεν είσαι καλά. Δεν είμαι καλά. Τα μυαλά μου... Θα φροντίσω μόλις τελειώσουμε την εκπομπή να... Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Να κλείσουμε ένα ραντεβού κάπου. Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάντως πέρα από την πλάκα, εντάξει, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να μπορείς να το μουσκεύεις σε κάθε περίπτωση. Τώρα, είτε σε μπιτσόμπαρο θα το μουσκέψεις, είτε σε ελεύθερη παραλία θα το μουσκέψεις, είτε σε αυτό που εγώ προσωπικά φέτος το καλοκαίρι σκοπεύω να κάνω, να αγοράσω μια πισινούλα για να το μουσκέψω στο μπαλκόνι μου, πρέπει να το μουσκέψεις. Γιατί πλέον τα τριαντάρια plus που έχουν αρχίσει να είναι μόνιμη θερμοκρασία δεν παλεύουν. Δεν παλεύω. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή, αυτόν τον υδρότα έτσι και τα λοιπά που ρίχνω εγώ, ας πούμε, το καλοκαίρι, είναι δηλαδή για μένα θλιβερή περίοδος. Πώς να σας το πω, φέρτε μου χειμώνα, ξέρω εγώ. Αν δεν είχε τα πετρέλαια ο χειμώνας, θα ήταν η καλύτερη περίοδος του χρόνου. Έτσι. Είμαι τέτοιας φάσης πλέον. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Σαν αλληλούια. Θα ασχοληθούμε σήμερα με Μουντιάλ. Έχουμε να κάνουμε και. Μετά το διάλειμμα, δεν θέλω μετά να ξεκινήσουμε το διάλειμμα. Όχι τώρα. Θα ασχοληθούμε με Μουντιάλ, καθότι την Πέμπτη ξεκινάει αυτό που γίνεται μια φορά στα 4 χρόνια. Έλα, κάτι υπάρχει πάντα, ρε. Okay. Να τα λέμε όλα τώρα. Να τα λέμε όλα. Οι γυναίκες έχουν δίκιο σε αυτό. Κάθε φορά κάτι βρίσκουνε, ρε φίλε. Κάτι βρίσκουμε εμείς οι άντρες να πούμε να ασχολούμαστε. Κάθε καλοκαίρι, ναι. Ναι, ρε φίλε, μια θα είναι Euro. Μια θα είναι Euro, μια θα είναι Μουντιάλ. Πέρυσι τι είχε, τώρα με πιάνει σε. Δεν είχε κάτι, δεν θυμάμαι να είχε κάτι πέρσι. Πέρυσι δεν είχε και τίποτα. Τι είχε, μήπως ο Ολυμπιακός δεν είχε μια φορά. Καλά, λοιπόν, ψάχνω ποιο βλέπει, ρε φίλε. Και αυτό, ναι, εντάξει. Αναφέρομαι σαν δικαιολογία, ναι. Εντάξει, μπορεί να το πει σαν δικαιολογία στη γυναίκα. Πέρυσι τι είχε. Πάω να δω, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο. Ήταν πέρυσι ένα καλοκαίρι και ήταν κενό. Πάντα κάτι υπάρχει, ρε φίλε. Όχι Confederation. Όχι τα τουρνουά αυτά τα. Υπάρχει μια δικαιολογία να αφήσεις το σπίτι σου. Πάντα, πάντα. Να βγεις να. Άσε που τώρα με τα προγραμματικά Champions League, Europa League κτλ. Από μέσα Ιουλίου. Καταρχάς σταματάει το Μουντιάλ 11-12 από ό,τι σταματάει Ιουλίου. Ναι. Και ξεκινάνε καπάκι τα προκριματικά, δηλαδή μια εβδομάδα κενό έχει. Ναι. Βάση αγωνιστική, άμα θέλει. Γι' αυτό δηλαδή... και οι μουντιαλικοί που έχουν Πρίγιοβιτ, Ουάρντα κτλ. Δεν θα παίξουν στον πρώτο γύρο για τον ΠΑΟΚ. Απέναντι σε Άγιαξ Βασιλεία, δεν θα παίξουν. Οπότε... Δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει και στον ΠΑΟΚ να το. Γι' αυτό και κινείται ο ΠΑΟΚ για έναν επιθετικό ακόμα, ρε φίλε, να τον έχει από νωρίς. Λοιπόν,
Έλα, να μην χάσουμε άλλο χρόνο. 8 ακριβώς είναι. Επιστρέφουμε Μουντιάλ. Θέλουμε τη δική σας άποψη. Ξέρουμε ότι η Κυριακή είναι δύσκολη. Αλλά παρόλα αυτά, αν έχετε κάποια προγνωστικά, αν έχετε κάποια θέλω, είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε. Εμείς θα κάτσουμε να ψάξουμε, να βρούμε έναν τους ομίλους, να δούμε τι ομάδες είναι περίπου, τι έτσι, ρόστερ έχουν κτλ. Τα ρόστερ, τις δυναμικότητες, ποιος είναι πιθανότερο να προχωρήσει. Θα μπούμε σε μια διαδικασία. 8 είναι, μέχρι τις 10 εδώ θα είμαστε. Στάθης και Μιχάλης στο μικρόφωνο. Αλληλούια στους 107 και 4 στον FM. Καλησπέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Ακούτε Λίμπερο 107 και 4 στα FM και είναι η εκπομπή Αλληλούια κάθε Σαββατοκύριακο από τις 7 μέχρι και τις 10 προσφορά από τα έπιπλα Παπα Ιωάννου. Μιχάλης και Στάθης Νικολάηδης στα μικρόφωνα. Και ευθύς αμέσως, αφού ενημερώσω ότι στον τρίτο τελικό στην Α1 ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 44-33 τον Ολυμπιακό. Καλά δεν το λέω το σκορ. Νομίζω πως ναι, αλλά... Δεν πιστεύω να κάνω καμιά γκάφα. 44-35 μόλις με καλάθι του Πρίντεζη. Θα έχουμε το νου μας και εκεί. Έχουμε οθόνη μπροστά μας για να βλέπουμε αν γίνει κάτι το ιδιαίτερο. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος και προηγείται του Ολυμπιακού από νωρίς, 6 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε σε αυτό που είπαμε, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Σε αυτό που σας έχουμε υποσχεθεί από χτες. Ακριβώς. Θα δούμε 8 όμιλοι, 32 ομάδες, θα τα πιάσουμε ένα-ένα, να δούμε τα φαβορί για να περάσουν από τον όμιλο, να δούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία της κάθε ομάδος, να δούμε ποιον έχουν προπονητή, star. Βασικό, γκολτζί. Έτσι. Θα τα δούμε όλα. Θα το λιανίσουμε. 100%. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την αναλυτική εικόνα. Καταρχάς, όλα τα τουρνουά ξεκινούν στον πρώτο όμιλο με τον γηπεδούχο. Άλλωστε, είναι από η χώρα εκεί ξεκινάει, που. Ναι, μα είναι ο μόνος σίγουρος. Ναι, και ξεκινάει η πρεμιέρα εκεί. Έτσι. Το οποίο ξέρεις πολλές φορές η πρεμιέρα είναι και αυτό που λέμε ποιος θα πάρει την κρυάδα. Έτσι, δεν είναι και πάντα πλεονέκτημα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της εθνικής μας ομάδας το 2004. Θα δημόσιο σημαίνει. Ήταν νομίζω η κηδεία στη... σε μια Πορτογαλία που δεν το περίμενε καν, έτσι. Ναι, ήταν. Που... Τους πιάσαμε στον ύπνο νομίζω. Τότε. Καλά τους πιάσαμε στον ύπνο. Οι Ισπανοί για παράδειγμα το περίμεναν γιατί είχαν παίξει με την Ελλάδα στα αποκριματικά. Ήξεραν δηλαδή ότι η Ελλάδα τότε ήταν μια σκληροτράχυλη άμυνα ας πούμε, και δύσκολη για ομίλους. Έτσι. Ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, έγραψε ιστορία. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να μένουμε σε αυτές τις χρονιές. Η Εθνική Ελλάδος δυστυχώς δεν είναι στο Μουντιάλ λόγω Κροατίας. Έπεσε πάνω, δεν ξέρω, κάποιοι πανηγυρίζανε που έπεσε η Εθνική πάνω στην Κροατία. Τι λέτε ρε, πραγματικά. Δηλαδή οι Κροάτες έχουν ομαδάρα. Πραγματικά. Έχουν ομαδάρα. Πέρασαν άνετα την Εθνική Ελλάδος και δεν τέριαζε κιόλα στο στυλ. Η Εθνική ήθελε μία ομάδα που δεν έχει τεχνίτες ποδοσφαιριστές, που δεν έχει αν θέλεις. Πού να μαρκάρουν οι υψηλοί τα δικά μας ψηλά κορμιά, τους κοντούς δεν και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει καταπληκτικό κέντρο η Κροατία. Ναι, αυτό. Και πού πας με παίκτες που. Πού πάρε Καραμίτρο. Ναι. Αυτό πάρε... που ήθελε η Εθνική ήταν να κοντράρει μια ομάδα η οποία και αυτή δεν είχε αυτό που λέμε. Δηλαδή η Σουηδία, ας πούμε. Α, μια χαρά. Πέρασε, στα μέτρα μας. Που πέρασε και απέκλεισε την Ιταλία. Θα ήταν στα μέτρα της Εθνικής. Στα μέτρα ακόμα μας. Και η Ιταλία θα ήταν στα μέτρα και της Εθνικής. Και η Ιταλία γιατί έχουν. Παρότι. Ναι, όνομα, είναι η Ιταλία. Ναι, ναι. Λοιπόν, είπα Ιταλία και αυτή απουσιάζει. Για μένα, επειδή είμαι και εσύ. Και είμαστε και οι δύο φαν της Σκουάντρα Τζούρα. Ναι. Και η Ολλανδία λείπει, παραδοσιακή δύναμη και συμπαθέστατη εθνική. Νομίζω είναι στο top 5 και των εθνικών που. Και η Χιλή λείπει. Και αυτή. Ο οποίος Βιδάλ δήλωσε ότι δεν έχει, πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα να υποστηρίξει την Αργεντινή. Της οποίας έφαγε το Copa America. Ναι. Έτσι. Στο Μουντιάλ. Στο τελευταίο. Στο τελευταίο της Νότιας Αμερικής. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους αδερφούς μας τους Ρώσους. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο. Να πούμε ότι στον πρώτο όμιλο βρίσκονται Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Ουρουγουάη. Ένας όμιλος χωρίς παραδοσιακή δύναμη. Γιατί υπάρχει η Ρωσία η οποία ουσιαστικά μπήκε ως γηπεδούχος. Έτσι. Κλασικά δηλαδή συνήθως ο πρώτος υπάρχει όμιλος. Η Αίγυπτος η οποία είναι πολυνίκης ναι μεν στα εγχώρια, στα αφρικανικά κύπελα εθνών κτλ. Αλλά παρόλα αυτά έχει να περάσει 24 χρόνια σε Μουντιάλ. Σωστό. Έτσι. Και πέρασε με πέναλτι και το πέρασε οποίο... με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Ήταν δεν ήταν. Ναι, παρότι όλοι το θέλανε αυτό το πέναλτι να το βάλει ο Σαλάχ.
και να περάσει η Αίγυπτος, γιατί ήταν κρίμα αν δεν περνούσε. Έχουμε τη Σαουδική Αραβία, η οποία είναι μια ψηλοσταθερή δύναμη από τη Μέση Ανατολή στα Μουντιάλ. Τη βλέπουμε δηλαδή συχνά και είναι άλλα δύναμη ομάδα. Και έχουμε και φυσικά την Ουρουγουάη του Όσκαρ Ταμπάρες. Ποδοσφαιρομάνα. Που είναι ποδοσφαιρομάνα, που είναι σκληροτράχυλη, που έχει και τεχνίτες. Και νομίζω ότι είναι δύναμη που δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Πάμε να δούμε δηλαδή από την αρχή. Ρωσία. Η Ρωσία έχει για προπονητή τον Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ. Ο συγκεκριμένος 54χρονος τεχνικός. Θα μπορούσε να τον πεις και αφεντικό της μαφίας, ξέρω εγώ. Εμφανισιακά. Εμφανισιακά. Ναι. Έχει έτσι ένα το θέμα είναι ότι πρακτικά δεν είναι δοκιμασμένος, γιατί ανέλαβε προδιετίας την Ρωσία και ουσιαστικά δεν έπαιξε ούτε προγραμματικά ούτε τίποτα. Έτσι. Έτσι την ανέλαβε για να... φιλικά έπαιξε. Ακριβώς. Και την έχει προετοιμάσει για να παίξει στην έδρα της. Θα δούμε. Πρώην προπονητής, από ό,τι βλέπω και εγώ έτσι, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Λέγκια Βαρσοβίας, Δυνάμο Μόσχας, Τέρε Γκρόσνη. Εκεί. Την έβγαλε στο ρώσικο. Γενικότερα ήταν. Σπαρτάκ Μόσχας. Ναι. Έτσι, πρώην διεθνής βέβαια, ποδοσφαιριστής. Έτσι. Τώρα, το μεγάλο αστέρι, αν θέλετε, των Ρώσων είναι για άλλη μια φορά ο Γιούρι Ζιρκόφ. Ο άσος της Zenit, 34 πλέον, έτσι, με 83 συμμετοχές. Ο Ακιμφεύ, από τα γνωστά ονόματα, έτσι, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είχε ένα απίστευτο αρνητικό σερί, όπου δεν είχε ούτε μία παραβίαση εστία στο Champions League, παρότι παίζει κάθε χρόνο, έτσι, παίζει πολλά χρόνια. Και νομίζω φέτος το έσπασε, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή σε κάθε μάτς έτρωγε γκολ, μίνιμουμ ένα. Μάλιστα. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση είναι έμπειρος τερματοφύλακας. Είναι έμπειρος και είναι όνομα. Έχει τον Ιγνάσεβιτς. Τσερίσεβ. Ναι, τώρα να πάμε στα. Το Τζαγκόεφ έχει. Πολύ καλός παίκτης ο παίκτης της Τσεσκά. Ο Τσερίσεβ, ο οποίος προέρχεται από τη Ρεάλ, από τα μικρά της Ρεάλ, δεν έπαιξε ποτέ εκεί το εξτρεμάκι. Τώρα φέτος έβγαλε το ψωμάκι του στην Βιγιαρεάλ. Ωραίο. Έτσι, δυνατό αριστερό πόδι και γρήγορος ποδοσφαιριστής. Ο Φέντρος Μόλοφ είναι ο σκόρερ της ομάδας. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται και για πρώτο σκόρερ ομίλων. Έτσι. Για πρώτο σκόρερ ομάδων υπάρχει στοιχηματισμός για πολλά πράγματα. Ο Σμόλοφ, ο οποίος θα είναι ο βασικός center for, παίζει στην Κράσνονταρ. Έχει 31 συμμετοχές στην Εθνική Ρωσίας, 12 τεμάχια. Έχοντας σκοράρει, έχει τον Μίραντσουκ και τον Τζιούμπα. Ο Τζιούμπα γνωστός είναι στη Ζενίτ. Παίζει. Δεν ξέρω. Η Ρωσία δεν μου γεμίζει το μάτι. Από την άλλη, ποια. Είναι ομάδα η οποία. Ποια, περίμενε, ποια. Ποια Ρωσία ποτέ σου γεμίζει το μάτι. Ποια οικοδεσπότης ομάδα. Ναι. Έτσι, δεν. Α, θα σπρωχτεί. Είχε όχι μόνο το σπρώξιμο, αλλά και αν θέλεις και το. Εντάξει, ναι. Τον ενθουσιασμό. Τον ενθουσιασμό τη. Ναι, θα σπρωχτεί και θα έχει τη δύναμη του κόσμου. Της, πιστεύω ότι είναι από τα φαβορί για να περάσουν τουλάχιστον από του ομίλου. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, πάμε στη Σαουδική Αραβία που βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τη Ρωσία. Ο Πίτσι. Ο Χουάν Αντώνιο Πίτσι είναι ο προπονητής. Ο Αργεντίνος. Ναι. Έχει περάσει και από την εθνική ομάδα της Χιλής και ανέλαβε ενδιάμεσα στα προκριματικά, αφού έφυγε από τη Χιλή, ανέλαβε την Σαουδική Αραβία. Έχει περάσει ένα φεγγάρι και από τη Βαλένθια, αλλά γενικότερα είναι προπονητής στη Λατινική Αμερική. Πρωταθλήματος Αργεντινής κυρίως, με ομάδες όπως η Ροζάριο Σεντράλ και η Σαν Λορένσο. Εντάξει, γενικότερα δεν έχει περάσει Ευρώπη, δεν είναι. Και δεν τον λες και φτασμένο σε επίπεδο εκλέκτορα. Όχι. Έτσι. Παρ' όλα αυτά η Σαουδική Αραβία, εντάξει, δεν έχει το μεγάλο του αστέρι, είναι ο Αλ Μουαλάντ, έτσι, ο οποίος παίζει στο, πώς το λένε, στην επίθεση. Είναι παίκτης ο οποίος παίζει εκεί στα Εμιράτα, που είναι αυτή η άλλη τη Χαντ. Από ό,τι βλέπω. Στα Εμμυράτα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δεν έχει, ρε παιδί μου, τον παίκτη ο οποίος έχει παραστάσεις μεγάλες από Ευρώπη, εννοώ. Έτσι. Έχει παίκτες οι οποίοι παίζουν κυρίως. Νομίζω ότι είναι το outsider, το απόλυτο outsider στο συγκεκριμένο όμιλο. Βέβαια,
έχουμε δει και από απόλυτα outsider μεγάλες εκπλήξεις. Ναι, έχει, στην πορεία. Έχει πάρα πολλούς παίκτες από την Al Hilal, από ό,τι βλέπω, από την Al Nassr, που προφανώς, να το πω και διαφορετικά, είναι οι ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα εκεί. Έτσι, οπότε ναι. Έχει παίκτες από ένα εγχώριο πρωτάθλημα που μεταξύ μας δεν τους ξέρει κανένας. Έτσι. Έτσι, και δεν ξέρει και κανένας και σε τι επίπεδο είναι αμφίβολο. Έτσι, ξεκάθαρα. Τώρα, στο... Στην Αίγυπτο τα πράγματα είναι λίγο μας, πολύ πιο γνωστά. Στη δικιά μας Αίγυπτο, μπορείς να το πεις και αυτό, έτσι. Γιατί έχει έναν άνθρωπο που πέρασε κανένα χρόνο. Ένα χρόνο σίγουρα. Ένα χρόνο πλάς. Ναι, ναι. Από τον Άρη. Ο Έκτορ Κούπερ είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Αιγύπτου από το 2015. Είχε αναλάβει δηλαδή πολύ πριν την καμπάνια, πώς λέγεται... Την, τα προκριματικά το του. Το να την οδηγήσει. Ναι. Μετά από πόσα είπες. Είναι 24 χρόνια. Σε, εντάξει, μια παραδοσιακή δύναμη. Παρ' όλα αυτά, πολλά χρόνια στην απέξω, όπως είπες και εσύ. Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάτσουμε να αναφέρουμε ποιος είναι ο Κούπερ. Έχει αναλάβει και την Εθνική Γεωργίας σε ένα αποτυχημένο πέρασμά του πριν έρθει στον Άρη. Ακριβώς πριν έρθει στον Άρη. Άρα αυτή είναι πρακτικά η εμπειρία του. Η διεθνής εμπειρία. Ναι. Εθνικές ομάδες. Δεν είναι μουντιαλικός, δεν έχει πάει σε μουντιάλ ο Κούπερ. Όχι, είναι η πρώτη φορά. Του φορά, ναι. Και το πρακτικά, μεγάλο αστέρι φυσικά είναι ο Μο Σαλάχ. Ο οποίος έκανε προπόνηση χθες και αποθεώθηκε. Προφανώς και είναι ο παίκτης ο οποίος έχει κάνει μια φανταστική χρονιά φέτος. Και εντάξει, αν θες και το τελείωμα της χρονιάς ήταν αυτό που λέμε σαν παραμύθι. Ο παίκτης ο καλύτερος, ο οποίος αναγκάστηκε να βγήκε όμως ναι. Στο δεύτερο. Θα παίξει, δεν θα παίξει κτλ. Ναι, βρίσκεται ο Άρντα στην αποστολή από εδώ από τα μέρη μας. Ο Άρντα, ο οποίος φέτος ως δανεικός από τον Πάκο, κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά στον Ατρόμητο. Δεν νομίζω. Θα πάρει λογικά συμμετοχή. Βρίσκεται φυσικά και ο Μαχμούτ Αμπντέλ Ραζέκ Φατλάλα Σικαμπάλα. Όπω φίλε. Έτσι. Ο γίγαντας αυτός της Ζάμαλεκ. Ο οποίος πλέον έχει φτάσει στα 32. Άμα τον δεις κιόλας, έχει χάσει και το όποιο μαλλί. Έχει αφήσει και ένα μουσί. Είναι πραγματικά. Είναι 10 χρόνια. Είναι μορφή. Είναι 10 χρόνια. Περάσαν τα χρόνια από πάνω του. Πιο έτσι. Γερασμένος να το πω. Εντάξει, τώρα δεν είναι τέτοιο. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ναι, με όλους μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ νομίζω ότι σταματάνε όλα. Ότι η Αίγυπτος έχει. Πήγαινε λίγο να δεις το πιο μεγάλο παίκτη σε ηλικία τον τερματοφύλακα. Ο Ελ Χαντάρι είναι 45 ετών, ναι. Έχεις δίκιο. Ο οποίος έχει 157 συμμετοχές, φίλε. Ναι. 45 ετών, μπράβο, έχεις δίκιο και είναι ο βασικός της τερματοφύλακας. Ναι, είναι αυτός που θα παίξει. Ο Χεγκάζη της West Bromwich, ο αμυντικός, είναι ο στυλοβάτης της άμυνας. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος αναμένεται κατά κάποιο τρόπο να κάνει τον μπαμ πλην του Σαλάχ είναι ο Ραμαντάν Σομπί ή Σόμπι. Της Stoke City, έτσι, ένας παίκτης ο οποίος παίζει στα πλάγια, παίζει και ως φορ. Θα δούμε αν όντως θα κάνει την διαφορά ή αν θέλετε σημειώστε το ως τον άνθρωπο που μπορεί να ξεπεταχτεί γιατί έτσι. Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στο Σαλάχ, προφανώς στον Σαλάχ. 49-41 να πούμε για τους φίλους που παρακολουθούν τελικό υπέρ του Παναθηναϊκού. 1 και 10 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Και πάμε στην ομάδα που κλείνει τον πρωτόμιλο που είναι η Ουρουγουάη του Όσκαρ του Ταμπάρες. Ένας... Οσκαρ του Ταμπάρες, έτσι. Είναι σαν το τουτάκι του λεμονί. Έτσι. Είναι ο Όσκαρ ο Ταμπάρες. Ο Όσκαρ Ταμπάρες είναι ένας coach. Εντάξει, πολύπειρος. Έχει περάσει ξανά από την Ουρουγουάη. Ένας προπονητής ο οποίος έχει περάσει από Boca Juniors 2-3 φορές. Γενικότερα. Παρότο καπνισμένος. Είναι ρε παιδί μου, ίσως ο πιο έτσι. Από τους πλέον εμπειρούς. Ο πιο, αν θέλεις, αναγνωρίσιμος Ουρουγουάνος προπονητής. Είναι 12 χρόνια ναι, στην Εθνική ναι, Ουρουγουάης. Ναι, ναι, έχει όλη αυτή τη φουρνιά. Όλη αυτή έχει τη φουρνιά... την εμπειρία και από το Μουντιάλ, τη χρονιά που είχαν φτάσει στα ημιτελικά, ναι. Αν θυμάσαι. Με Σουάρε, Θαπρέου, Φορλάν, Φορλάν και στην άμυνα με Γοντίν. Όλη γενικότερα. Τώρα, ο Μουσλέρα, ο οποίος, πόσο χρόνο είναι ο Μουσλέρα, φίλε, 31 μόλις. Ήταν μικρός. Ήταν μικρός ο Μουσλεράκος, ήταν μικρός. Είναι ο βασικός τερματοφυλάκας. Καλά, Λαθέρ και μεγάλος Λαθέρ. Με πολλά γκέλ
Στην Τουρκία δεν φαίνεται τόσο, γιατί δεν παρακολουθούμε το τουρκικό πρωτάθλημα. Αλλά γενικότερα είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος την κέλα την έχει στο αίμα του. Ο Γοδίν, ο οποίος ανέφερες, προφανώς και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι το απόλυτο αφεντικό στην άμυνα. Βέβαια έχει και άλλους παίκτες. Έχει και άλλους, τον Μάξι Περέιρα. Βλέπω τον Περέιρα. Ο Κάσερες, ο οποίος έχει περάσει από Γιούβε. Ναι, είναι. Από Ισπανία και τα λοιπά. Έχει καλή ομάδα η Ουρουγουάη. Ή να το πω διαφορετικά, έχει έμπειρους παίκτες. Ο Μπεταγκούρ της Γιούβε, ο οποίος φέτος ήταν στο rotation της πρωταθλήτριας Ιταλίας, είναι ο παίκτης ο οποίος αναμένεται να κάνει αυτό που λέμε το μεγάλο μπαμ, να γίνει ο ηγέτης της άμυνας. Γιατί από τους αναγνωρίσιμους τους υπόλοιπους, μόνο τον Κριστιάνο Ροντρίγκες θυμάμαι, ο οποίος έχει περάσει από την Πόρτο και αυτός βρίσκεται σε κάμψη καριέρας. Έτσι. Νομίζω η βασική της δύναμη. Ο Ροντρίγκες βρισκόταν στην ομάδα που αναφέραμε πριν. Ναι, έτσι. Ναι. Και φυσικά η βασική της δύναμη είναι η επίθεση. Κακά τα ψέματα. Με Λουίς Σουάρες και Έντινσον Καβάνι, αλλά και από Μαξιμιλιάνο Γκόμες. Παίζει ο Μάξι Γκόμες, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή χρονιά φέτος στη Θέλτα. Και ο Στουάν στη Χιρόνα, αλλά νομίζω ότι ο Ταβάρες θα κατεβάσει την ομάδα με ένα κλασικό 4-4-2. 4-4-2. Για να παίξουν οι δύο μπροστά. Και σε τέτοια διοργάνωση νομίζω δεν έχει νόημα να παίξει κάτι άλλο. Θέλεις. Πάμε να το δούμε τώρα συνολικά. Πάμε. Για σένα, ποιοι περνάνε από τους δύο. Ποιοι δύο περνάνε στην επόμενη φάση. Νομίζω Ρωσία και Ουρουγουάη. Λες Ρωσία και Ουρουγουάη. Αφήνω μια έκπληξη. Δεν θεωρώ ότι η Σαουδική Αραβία έχει τύχει στον όμιλο. Συμφωνώ. Αφήνω μια έκπληξη σε περίπτωση που η Αίγυπτος ξέρω εγώ, δει κανένα όνειρο Κούπερ, ξέρω εγώ, κτλ. Και περάσει. Αλλά νομίζω ότι με ένα ποσοστό 90% θα έλεγα ότι αυτές οι δύο θα περάσουν. Είναι ένας όμιλος όπου μπορούν. Καταρχάς θα το πάρω εγώ ανάποδα. Είναι ένας όμιλος όπου μπορούν να σκοράρουν και ο Σουάρεθ και ο Καβάνι απέναντι σε τρεις άμυνες που δεν είναι και αμάν άμυνες. Ναι. Άρα εγώ θεωρώ ότι ο Καβάνι, από τη στιγμή που, εφόσον βάρε τα πέναλτι, εφόσον γενικότερα ναι, είναι αποδέκτης, η Αίγυπτος, μπορεί αν αποκλείσει, θα αποκλείσει τη Ρωσία. Αυτό. Εκεί θέλω μπορεί να πετάξει 2-3 παστέλια. Αυτή, λέω είναι, για να αυτή κρατάμε θα είναι η έκπληξη. Ναι, εγώ το λέω για να το κρατάμε και ως, να δούμε και πρώτο σκόρερ, έτσι. Γιατί συνήθως ο πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης βάζει αρκετά στους ομίλους. Και από εκεί και πέρα θα βάλει 1-2 γκολάκια για να ναι, συγκρατηθεί στην κορυφή. Νομίζω και ο Σουάρεθ και ο Καβάνι. Και ο Καβάνι. Γιατί είναι και οι δύο. Αν πετάξει ένα τρίμπαλο Ουρουγουάη στη Σαουδική Αραβία και βάλει 2 ο Καβάνι και βάλει και ένα στην Αίγυπτο στη Ρωσία, μάνι γίνεται 5. Φαβορή. Έτσι. Όχι, γίνεται φαβορή με 3 γκολ. Έχει μαζέψει 4-5 γκολ αυτό. Ξεκάθαρα. Εγώ θα πάω με Ουρουγουάη και Αίγυπτο. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει ο Σαλάχ, κάτι μου κάνει αυτή η ενέργεια που βγάζουν οι Αιγύπτιοι στη φάση ότι πάμε να το μετά κάνουμε από χρόνια, μετά από μοντέρα, χρόνια κτλ. Από την άλλη τώρα να κοντράρεις τον γηπεδούχο. Ναι, είναι αυτό που σου λέω. Είναι ανάμεσα εκεί. Απλά για μένα ο γηπεδούχος, αν δεν φάει σπρόξιμο ή δεν είναι μια παραδοσιακή δύναμη, έτσι, που έχω Βραζιλία, που έχω Γερμανία, Γαλλία, δεν ξέρω τι εγώ. Για να δώσεις τη στάνταρ θα. Ναι, τώρα η Ρωσία, ρε φίλε, τι έκανε 2 χρόνια. Όχι, η αλήθεια είναι ότι και η ομάδα που παρουσιάζεται τι ανταγωνιστικό πλάνο είχε και. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και η ομάδα που παρουσιάζεται είναι. Αν δεν ήταν δηλαδή η οικοδεσπότηρα, θα σου έλεγα ότι σίγουρα Ουρουγουάη-Αίγυπτος. Βάζω τη Ρωσία. Πάμε στον επόμενο όμιλο για να προλάβουμε όλους τους ομίλους. Να μην χάσουμε κάποιον. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος. Ο οποίος. Ντουμαντέιρα. Έχει εμπειρία από Μουντιάλ με την Εθνική Ελλάδος. Ναι, όπου είχε και τα είχε πάει και καλά. Προχωρήσει, ναι, είχε προχωρήσει και είχε αποκλειστεί σαν φάνη Τζέκα. Ακόμα σε ψάχνει ο Φερνάντο Σάντος, γιατί θα πήγαινε στους 8 του Μουντιάλ. Ναι. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι στα πέναλτι είχε αποκλειστεί από στα την Κωνσταντίνα. Στα πέναλτι από την Κωνσταντίνα του Κεϊλόρ Νάβας. Ναι. Ο οποίος μετά από το Μουντιάλ εκείνο είχε πάει στην Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι μεταγραφή, ναι. Έτσι. Και κατέντησε λόγω πολλών έτσι, ο βασικός. Ντόμινο να γίνει και βασικός. Και να πάρει και 3 συνεχόμενα Champions League ως βασικός. Ναι. Αυτό είναι το απίστευτο. Έχει πάρει 4, ήταν και στο. Με τον Αντσελότη ήταν. Ναι, νομίζω ήταν. Σίγουρα ήταν. Νομίζω ήταν. Είσαι σίγουρος. 14, 15, 16, 17, όχι, 18. Ναι, ήταν. Δεν ήταν. Τέλος πάντων, θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε. Μικρή σημασία έχει. Ο Φερνάντο Σάντος κατάφερε να πάρει το Euro, γιατί ο Σάντος το πήρε, όχι ο Κριστιανό. Έτσι, να τα λέμε όλα. Ο Κριστιανό ήταν κορυφαίος για την Πορτογαλία στους ομίλους, αν θυμάστε καλά, στο Euro. Αλλά από εκεί και πέρα η τακτική του Σάντος ήταν νοκάουτ. Ήταν και στον τελικό, άμα θυμάσαι, με κίνηση ματ στην παράταση. Αυτός ήταν που
ουσιαστικά κατάφερε με την σφιχτή τακτική του να φέρει έναν τίτλο στην Πορτογαλία ανέλπιστα. Ναι, ξεκάθαρα. Όμως. Τώρα, πας κόντρα. Βασικά, να δούμε λίγο το Ρουί Πατρίσιο, ο βασικός τερματοφύλακας, ο τερματοφύλακας της Sporting. Ο οποίος ακούγεται για την Liverpool. Μάλιστα, δεν είναι και κανένας σοβαρός τερματοφύλακας. Αλλά... Εντάξει, δεν έχει παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καλό όνομα, αλλά μπορεί να βρει καλύτερο η Liverpool. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Η Πορτογαλία, σε αντίθεση με άλλες ομάδες, έχει αρκετούς στάρ και στην άμυνα, με Μπρούνο Άλβες, Πέπε και Γκέρε. Ναι, αλλά είναι και οι δύο να πούνε. Ο Μπρούνο Άλβες είναι 36. Είναι μεγάλη. Και έπαιζε φέτος στη Σκωτία. Άστα να πάνε μπάνε. Ναι. Ο Πέπε έπαιζε στην Τουρκία. 35 κι αυτός. Πόσο, πες μου, πόσο. Δηλαδή. Ναι, ο Γκερέιρο δεν είναι top class αμυντικός. Mm. Εντάξει, δεν είναι top class αμυντικός. Είναι. Το απλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή αυτή η ομάδα θα παίξει με έναν αμυντικογενή τρόπο, εκεί πας και λες ότι ήξερε κανένας τον Καψί για τον Πέστονα όταν το πήρε η εθνική στο Euro. Όχι, μετά κάνανε καριέρα. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί όταν μια ομάδα παίζει με όλη την ομάδα να αμήνεται, ο center back, αν κάνει απλά τη δουλειά του, είναι okay. Αναδεικνύεται έτσι. Ακόμα περισσότερο. Άρα δεν χρειάζεται και πολλά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα Πέπε ο βασικός και θα έχει δίπλα του κάποιο παίκτη και ουσιαστικά τα βασικά θα πρέπει να κάνουν. Η δύναμη της Πορτογαλίας είναι στα χαφ, εκεί όπου έχει τεχνίτες, έχει και παίκτες που κάνουν διπλή δουλειά. Δηλαδή έχει Μανουέλ Φερνάντες από την Λοκομοτίβ Μόσχας, έμπειρος παίκτης στην Ευρώπη, έχει παίξει και Πρέμιερ. Ο Μουτίνιο. Έχει το Μουτίνιο, ο οποίος φέτος στη Μονακό έπαιζε βασικός. Έχει το Ζωάο Μάριο, ο οποίος έπαιζε και αυτός στην Ίντερ φέτος βασικός. Έχει το μεγάλο, το αιώνιο ταλέντο, τον Γουίλιαν Καρβάλιο της Sporting. Έχει τον Σίλβα της Λέστερ. Έχει τον Μπρούνο Φερνάντες της Sporting. Και από εκεί και πέρα. Εγώ βάζω στους χαφ, γιατί αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Τον Μπερνάρντο Σίλβα. Έχει ναι, τον Μπερνάρντο Σίλβα ουσιαστικά στην επίθεση. Ο οποίος φέτος έπαιξε στη City, ήταν στο rotation. Πέρυσι ήταν στη Μονακό αντίστοιχα. Γενικότερα έχει κάνει step up στην καριέρα του. Έχει Κριστιανό Ρονάλντο. Έχει Κριστιανό Ρονάλντο. Έχει Αντρέ Σίλβα. Έχει Κουαρέσμα. Ο Αντρέ Σίλβα, ο οποίος δεν τα πήγε καλά φέτος στη Μίλαν, αλλά είναι μόλις 22. Έχει τον Κουαρέσμα έμπειρο. Νομίζω σαν αλλαγή θα μπαίνει περισσότερο. Σαν αλλαγή, αλλά τον έχει. Ναι, για να δώσει, ξέρω εγώ, με το μαγικό έτσι. Του δεξιπόδι. Γιατί πραγματικά είναι μάγος ο Τσιγκάνος. Έτσι είναι το παρατσούκλι. Α, ναι. Έτσι, ναι. Για τον Ρίκι Κουάρεσμα. Αυτά για την Πορτογαλία. Σε έναν όμιλο που βρίσκεται και η Ισπανία και το Μαρόκο και το Ιράν. Θα μείνουμε στην Ισπανία. Δεν έχει και πολύ νόημα να πάμε σε Μαρόκο-Ιράν. Προπονητής της Ισπανίας είναι ο Λοπετέγι. Ο άνθρωπος ο οποίος, όπως σου είχα πει και το προηγούμενο σου κούπου, το είχαμε αναφέρει, έχει περάσει από την Πόρτο. Ξέρει από τους Πορτογάλους, τους ξέρει από έξω κανένα εκατοτά και ξέρει και τους Ισπανούς, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια ήταν στις μικρές ομάδες της Ισπανίας. Έχει κατακτήσει πολλά με αυτές τις μικρές εθνικές. Δεν έχει όμως κάνει την καριέρα ως πρώτος προπονητής. Ντεχέα, βασικός τερματοφύλακας, μια καλή τριπλέτα. Θυμάστε, το είχαμε ξανασχολιάσει. Ναι. Με τον παρουτοκαπνισμένο Ρέινα. Από πίσω και ναι, τον... γιατί δεν θες ένα βασικό έτσι. Και θες έναν αναπληρωματικό ο οποίος να μην το χαλάει, να είναι συμβιβασμένος με αυτή την ιδέα. Πάντα ήταν ωραία δεύτερος. Ναι, μετά τη Λίβερπουλ ήταν. Γιατί πήγε και στην Μπάγερν, ας πούμε, σαν δεύτερος. Ναι. Στην Νάπολη βγήκε μπροστά. Στην εθνική Ισπανία. Ναι. Πάντα ήταν ο δεύτερος και πάντα ήταν η ψυχή της ομάδας. Σωστό. Τώρα, Ράμος Πικέ θα είναι οι δύο παίκτες στα μπακ. Ο Καρβάχαλ θα παίξει δεξιά, ο Ζόρντι Άλμπα αριστερά. Από εκεί και πέρα οι αλλαγές είναι ο Αφπιλικουέτα, ο οποίος μπορεί να παίξει και από τις δύο μεριές. Και το ταλέντο, ο Νάτσο, που μπορεί ο να Νάτσο παίξει Φερνάντες Ρεάλ, και δεξιά, ναι. Μπορεί να παίξει και στον άξονα της άμυνας. Ο Μονρεάλ της Άρσεναλ και ο Ντριοθόλα της Σοσιεδάδ, ο οποίος είναι ουσιαστικά η επιλογή, το ταλέντο. Γιατί πάντα οι Ισπανοί σου αρέσει να βάζουν και παίξουν. Η Ισπανία έχει στάρ παίκτες όμως στο κέντρο. 100%. Η Νιέστα. Ο Σαούλ Νίγκεθ. Ο Νίγκεθ, ναι, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Τιάγο Αλκάνταρα της Μπάγερν. Ο Μάρκο Ασένσιο της Ρεάλ. Σίλβα και Ίσκο. Και Ίσκο, έτσι. Έχει θα είναι δηλαδή βασικός. Η Ισπανία στο κέντρο έχει. Εντάξει, βέβαια το Σίλβα και τον Ασένσιο εγώ τους βάζω πλάγια. Ναι, αλλά έτσι. Έχει ρε φίλε όμως. Δηλαδή, είναι ένας προς έναν. Όλοι οι παίκτες είναι μάγοι. Ναι, απλά ξέρεις τι. Δεν έχει τον κλασικό κόφτη πλην του Μπούσκετς.
Ναι. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Εκεί έχει το θέμα. Ναι. Αλλά γενικότερα πάντα οι Ισπανοί παίζουν με κοντούς, με γρήγορους. Να σου πω κάτι. Με πολύ καλό ρυθμό και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. Έχει μέσα δηλαδή 7 μάγους και έχει και τον αρχιμάγο τον Ίσκο. Έχει πολύ ποιοτική. Είναι δηλαδή πολύ ποιοτική. Από εκεί και πέρα, βασικό θα παίζει ο Διέγο Κώστα στην κορυφή, ο οποίο είχε ένα πρόβλημα με την Τσέλσι, πήρε τα μάτς με την Ατλέτικο και γενικότερα θεωρώ ότι έχει να αποδείξει πράγματα. Ο Ιάγο Άσπας, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, ακόμα μία στην Θέλτα. Έχει τον Λούκας Βάσκεθ, ο οποίος και αυτός ήταν στο rotation του Ζιντάν. Και ο Ροντρίγκο της Βαλένθια. Έκπληξε το γεγονός ότι άφησε απ' έξω το Μωράτα. Εγώ θα έπαιρνα το Μωράτα, παρότι δεν έκανε καλή χρονιά. Θα τον έπαιρνα για να έχω ακόμα ένα ψηλό ρε φίλε. Γιατί ο Κώστα θα βγαίνει αλλαγή. Ναι, καταρχάς ο Κώστα δεν είναι για 90 λεπτό. Ναι. Κατά δεύτερον, είναι ανισόρροπος. Εντάξει, μπορεί να φέρει μια κόκκινη κάρτα στο πρώτο μάτς και να έχει πρόβλημα. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα το Μαρόκο με τον Ερβέ Ρενάρ κάτω από τη σκέπη ως προπονητής, ως ομοσπονδιακός. Ο σούπερ στάρ της ομάδας, αν θέλετε, είναι ο Χακίμ Ζιγέκ του Άγιαξ, ο οποίος αναμένεται και μετά το Μουντιάλ να παίξει για αρκετές ομάδες. Ο πιο γνωστός είναι ο Μπουσουφά, ο οποίος έχει περάσει από Ευρώπη και έχει παίξει γενικά. Έχει μάλιστα και εμπειρία από ό,τι διαβάζω από Ρωσία. Έτσι. Είχε παίξει στην Ανζή, είχε παίξει και στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Μάλιστα. Μετράει και αυτό. Αυτή τη στιγμή παίζει στην Αλ Τζαζίρα, ο 33χρονος χαφ. Δεν έχει το κάτι το εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε και το Ιράν του Κάλλος Κεϊρός, ο πρώην ομοσπονδιακός και της Πορτογαλίας. Αν θυμάσαι, είχε παίξει πολύ ως βοηθός, αν θυμάμαι καλά, του Σερ Άλεξ. Ναι. Και από εκεί πήγε στην Εθνική Πορτογαλία. Έχει περάσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ως πρώτος προπονητής. Ναι. Και επέστρεψε μετά στο Σερ Άλεξ, στην αγκαλιά του Σερ Άλεξ. Γενικότερα έχει αναλάβει διάφορες εντελώς άκυρες. Την τελευταία εφταετία. Είναι στο Ιράν. Του Ιθάκη είναι είναι στο Ιράν, αλλά έχει αναλάβει και την Πορτογαλία, έχει αναλάβει και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχει αναλάβει την Νότια Αφρική. Γενικά ναι, έχει βρεθεί. Έτσι, έχει πάρει. Και γενικά από τότε που ανέλαβε και ρόλο, το Ιράν είναι σταθερά στις διοργανώσεις. Ναι, έτσι ναι, να το πούμε αυτό. Ναι. Ο σούπερστάρ της ομάδας είναι ο Σαρντάρ Αζμούν πού παίζει αυτός. Ο Αζμούν. Κάτσε λίγο γιατί. Τον έχασα. Μισό, ας μου συγχωρέσουν το αντιραδιοφωνικό. Στη Ρούμπιν Καζάν παίζει. Άρα ουσιαστικά έχει και την εμπειρία της, του ρωσικού κλίματος. Και ο δικός μας ο Καρίμαν Σαριφάρτ στην επίθεση. Καρίμαν Σαριφάρτ και ο Σολέι, ο Μασούντ, ο οποίος έχει περάσει από τη. Έπεσε στην ΑΕΚ και έχει περάσει και από τον Πανιόνιο μαζί με τον Ανσαριφάρτ. Γενικά ο Χατζησαφή του Ολυμπιακού, ναι. Αριστερό μπακ. Δεν νομίζω ότι έχουν τύχει ούτε το Μαρόκο, ναι, ούτε το Ιράν εξαιτίας των πολύ superstar και για να το του πολύ μεγάλου επίπεδου που έχουν οι άλλοι δύο. Θα περάσουν Πορτογαλία, Ισπανία. Ναι. Το ζητούμενο είναι αν ο Κριστιάνο θα βάλει αρκετά γκολ που το συνηθίζει αυτός στους ομίλους. Σωστό να φτάσει για σκορ. Έτσι, ναι. Δηλαδή να βάλει 3-4. Γιατί έχετε λίγη επέναντι. Για την Ισπανία δεν μπορώ να σου πω ότι ένα κάποιο συγκεκριμένο είναι σκόρ. Μοιράζεται τα γκολ. Ναι. Και κυρίως η Ισπανία παίρνει πολλά γκολ από τους πλάγιους χαφ που έχει. Οπότε. Λοιπόν, Πορτογαλία-Ισπανία, εύκολο αυτό. Σαν πρόβλεψη, νομίζω δεν έχουν τύχει Μαρόκο και Ιράν. Θα πρέπει να αυτοκτονήσουν οι άλλοι δύο. Αυτά από τον δεύτερο όμιλο. Να πάμε στο διάλειμμα, καθώς έχουμε ξεφύγει ένα πενταλεπτάκι. Ναι. Και να επανέλθουμε με τους υπόλοιπους ομίλους. Έτσι, σε αυτή την ανασκόπηση που κάνουμε, το preview, αν θέλετε, για το Μουντιάλ. 60-44 έχει πάρει ο Παναθηναϊκός σημαντικό προβάδισμα 7 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Στο συν 16 είναι η πράσινη. Επανερχόμαστε ταχύτατα για να μην χάσουμε τον ηρμό μας με την ανασκόπηση εδώ. Πάμε στον τρίτο όμιλο, εκεί που έχουμε. Γαλλία, Αυστραλία, Περού, Δανία. Εκεί όπου υπάρχει. Ανέβασα τον τόνο τη φωνή μου. Το φαβορί. Το φαβορί, ναι. Γι' αυτό το ανέβασα. Είναι η Γαλλία, ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. 100%. Με Γιορίς να είναι λογικά ο βασικός, να έχει και επιλογές. Είναι και πίσω, ο Αρεολά. Αρεολά και Μανταντά. Στον πάγκο, εντάξει, αμελήσα να το πω, αλλά είναι ο Didier Deschamps και πάλι. Έχει στην άμυνα Βαράν με Ουμτιτί που θα παίξουν λογικά
βασική. Έχει όμως και άλλες επιλογές όπως ο Ράμι, ο Κιμπεμπέ, ο Μεντί. Ναι, έχει γενικά παίκτες έμπειρους. Η μεγάλη της δύναμη είναι στα χάφ εκεί όπου έχει πραγματικά εργαλεία που λέμε. Έχει Καντέ, έχει Ματουιντή, έχει τον Τολισσό με τον Εζονζή που είναι box to box. Έχει και τον Μπογκμπά, ο οποίος είναι ο παίκτης, αν θέλεις, star στο κέντρο. Και φυσικά στην επίδεση με Αντουάν Γκρεσμάν, Ντεμπελέ και Εμπαπέ. Λογικά θα πάει με αυτή την τριάδα. Έχει όμως και τον Ζιρού για να έρχεται από τον πάγκο να παίζει ανάλογα νομίζω τα παιχνίδια. Έτσι. Ανάλογα τα παιχνίδια. Είναι το φαβορή η Γαλλία. Έχει και τον Φεκίρ της Λιόν, ο οποίος πήρε μεταγραφή Άρτη μόλις στην Λίβερπουλ. Είναι η Θαπαρή, είναι ο επόμενος. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει επιλογές και άφησε πολλούς απ' έξω ο Ντεσάμς με τη λογική ότι ξέρεις τι, δεν μπορεί να τους πάρεις και όλους και να τους έχεις στον πάγκο. Γιατί σε κάθε μάτσο που θα κάνεις γκέλα, θα σου λένε έκανε ομάδα. Ότι είναι το κλασικό MVP, είναι αυτός που δεν παίζει. Ναι. Δηλαδή, αν έπαιρνε ρε παιδί μου έναν παίκτη και τον είχε στον πάγκο, γιατί δεν τον έβαλε αυτόν, γιατί γι' αυτό χάσαμε. Έτσι. Ενώ τώρα ξέρει πλέον ότι πρέπει να κάνει. Πάμε ένα. Δεν μου λες να το κλείσει αυτό γιατί έχουμε γίνει Αλάσκα. Θα το κλείσω, αλλά. Δεν ξέρω που είναι το. Θα το βρούμε. Λοιπόν, Αυστραλία. Με είναι προπονητή. Είναι ο Μπέρτ Φαν Μάρβαϊκ ο προπονητής. Έτσι, πρώην της Εθνικής Ολλανδίας. Ναι. Πρώην της Εθνικής Ολλανδίας. Έχει περάσει και από Σαουδική Αραβία. Έχει δηλαδή εμπειρία από ομοσπονδιακός τεχνικός. Εντάξει, έχει κάτσει και στον πάγκο της Ντόρτμουντ, της Φέγενορντ. Γενικότερα, στο Αμβούργο. Γενικότερα είναι ένας έμπειρος προπονητής. Απ' την άλλη, Αυστραλοί έχουν παίκτες πλέον που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Έχουν τον Μόι, ο οποίος παίζει στη Χάντερσφιλντ, ο οποίος είναι ο στάρ τους αν θέλεις στα χαφ. Έχουν για τερματοφύλακα τον Ράιαν της Μπράιτον. Τσάμπες, δεν παίζει αυτός. Έχει έτσι, το Τιμ Κέχιλ, έχει, ο οποίος είναι ο μπαρουτοκαπνισμένος. Έχει και έναν Έλληνο-Αυστραλό, τον Δημήτρη Πετράτο. Ο Πετράτος της Newcastle Jets, από ό,τι διάβαζω, παίζει εκεί στην Αυστραλία. Δεν μπήκε ο. Έχει τον Κρούσε, εντάξει, της Μπόχουμ, και αυτός έμπειρος εδώ από τας Ευρώπας. Δεν μπήκε ο. Πώς το λένε εσύ, που είχε πάει από εδώ, ο Έλληνας, ο Σεντερφόρ. Ο Γιάννου. Μάλιστα. Δεν τον πήρε τελικά στην Αυστραλία, γιατί εκεί έπαιζε. Στην Αυστραλία έπαιζε ο Γιάννου. Εξού και η μεταγραφή του εκεί. Διάβασα κάποτε ότι ο Μουρίνιο την έδωσε φαβορή για να περάσει τον όμιλο. Την Αυστραλία. Δεν ξέρω, μάλλον του αρέσουν αυτές οι εθνικές σκληροτράχυλες με τα βαριά κορμιά. Εγώ λέω αυτές ότι είναι ομάδες ράγμπι. Ράγμπι του αγγλικού. Του αγγλικού, του παράδοτο, όχι του αμερικάνικου. Ναι, στον όμιλο βρίσκεται και το Περού. Με τον Ρικάρντο Γκαρέκα να είναι ομοσπονδιακός τεχνικός. Ένας έτσι πολύπειρος αμυντικός από. Αμυντικός λέω, προπονητής από Λατινική Αμερική. Δεν έχει κάτσει ποτέ σε πάγκο εθνικής, είναι η πρώτη φορά, αλλά έχει περάσει από πάρα πολλές ομάδες, κυρίως στο αργεντίνικο πρωτάθλημα. Έτσι έχει πάρει όλες σερί. Έτσι, ο πρώην άσος της Boca Juniors. Είναι όλοι οι προπονητές εκεί μετά, με το που πλησιάζουν τα 60, να σου το πω έτσι, ψάχνουν ένα καλό συμβόλαιο σε εθνική ομάδα. Εντάξει, πάντως πήγε σε μια εθνική που προφανώς και την ξέρει, όντας στην ίδια Ήπειρο και στην ίδια, αν θέλεις, νοοτροπία και λογική. Τώρα, για τους Περουβιανούς, ο στάρ της ομάδος είναι προφανώς ο Πάολο Γκερέρο, ο οποίος βγάζει το ψωμάκι του πλέον στην Βραζιλία και την Φλαμέγκο. Βλέπω παίζει ακόμα ο Φαρφάν, ο οποίος έχει και έναν ιδιαίτερο λόγο, αγωνίζεται στη Λοκομοτίβ Μόσχας, έτσι, να αγωνιστεί στην χώρα που ούτως ή άλλως βγάζει το ψωμάκι του και τον χειμώνα. Από εκεί και πέρα αναμένεται να δούμε το όνομα που εγώ προσωπικά δεν τον έχω παρακολουθήσει, αλλά διαβάζω εδώ ότι θα αναμένεται να κάνει το ξεπέταγμά του. Είναι ο Ρενάτο Ταπία της Φέγενορντ, το Χαφ, και γενικότερα ο ηγέτης της άμυνας είναι ο Αλμπέρτο Ροντρίγκες της Ατλέτικο Ζούνιορ. Δεν έχει ομάδα με έτσι, ιδιαίτερους stars, έτσι. Όχι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι η Αυστραλία είναι το φόβητρο
ναι, για την πρόκριση. Νομίζω ότι πλην της Γαλλίας είναι αμφίροπο. Πάμε να δούμε και την Δανία. Η Δανία του Χαρέιντε. Έτσι διαβάζεται ο Χαρέιντε, κύριος. Χαρέιντε. Πάντως την ανέλαβε προδιετίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πολλές ομάδες, από Σουηδίες και γενικότερα και στην σκανδιναβική. Μπράβο, και Δανίες και Σουηδίες και Νορβηγίες. Αυτές οι χώρες, φίλε, για τα πρωταθλήματα και τις ομάδες πάντα τις μπέρδευα, να πούμε. Και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές. Έτσι. Εντάξει, είναι όλοι ίδιοι. Πρακτικά είναι ίδιο, ίδιο έθνος. Ναι, ναι. Αλλά είναι ελάχιστα τα πράγματα που διαφέρουν. Ο στάρ της ομάδας προφανώς και είναι ο Κρίστιαν Έριξεν της Τότεναμ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει και έφεση στο σκοράρισμα από απευθείας εκτελέσεις. Έτσι μπορεί να μετρήσει και αυτό. Έχει να και δώσει. Τον Ντελάνι. Ναι, τον Τιλέινι της Βέρντερ. Ντελάνι. Ο βετεράνος της ομάδας είναι ο Κροντέλι της Deportivo La Coruña φέτος, ο Πόουλσεν, ο οποίος παίζει στην, έπαιξε φέτος και Champions League με την Λειψία, δεν έχει τον πολύ μεγάλο στάρ πλην του Έριξεν, ο οποίος παίζει σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στην Πρέμερ Βασικούρα, και τον Κάσπερ, ο Κάσπερ Σμάιχελ της πρωταθλήτριας προτριετίας πλέον, έτσι, Λέστερ, κάτω από τα goal post. Είναι μια θέση αυτή στην τερματοφύλακα της Εθνικής Δανίας που πάει από Σμάχελ σε Σμάχελ. Από πατέρα σε γιο. Έτσι, από πατέρα σε γιο. Προβλέψεις έχεις? Εκτός της πρώτης Γαλλίας που λογικά θα μπορεί να κάνει και το 3-3. Δεν θα δώσω πρόβλεψη. Απλά θα πω ότι για μένα είναι τέρμα πέρα για πέρα αμφίροπο το ποιος θα περάσει. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στην Δανία. Για να περάσει ως δεύτερη. Ναι. Είναι αμφίροπο όντως το οποίο θα περάσει. Είναι πολύ αμφίροπο. Δηλαδή δεν θα το έπαιζα. Εγώ θα το κρατάω και για σίγουρα σκόρε ομίλου, αλλά και γενικότερα για πιο μετά. Γκρίσμαν. Γιατί, μπράβο. Ναι. Κυρίως γιατί είναι η χρονιά του. Είναι παίκτης ο οποίος δεν σκοράρει. Όταν σκοράρει, δεν σκοράρει μία φορά στο παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Του ανοίγει όρεξη. Ντοπιέτα που λένε και οι Ιταλοί. Άντε και τρία καμιά φορά. Βαρύ και βαρύ. Είναι η χρονιά του. Νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να πετάξει δύο στην Αυστραλία και δύο στο Περού και να ξεκινήσει δυνατά. Είναι για μένα ένας από τους πολύ βασικούς. Εάν και εφόσον προχωρήσει η Γαλλία που είναι φαβορή. Θα προχωρήσει. Τελικά νομίζω ότι είναι από τους βασικούς υποψήφιους για πρώτο σκόρερ. Να μην ξεχνάμε ότι ο Γκριεσμάν έχει να αποφασίσει και μετά το Μουντιάλ, ίσως και κατά τη διάρκεια αυτού, το αν θα μείνει στην Ατλέτικο και αν θα πάει στην Μπαρσελόνα. Ναι. Που είναι, ναι, είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση. Πάμε, τέταρτος όμιλος. Αργεντινή, Ισλανδία, Κροατία, Νιγηρία. Πριν μιλήσουμε για τον τέταρτο όμιλο, να αναφέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε τελικά το 2-1. Στην σειρά με τον πολύ Ολυμπιακό άνετα. Με 73-58. Ναι, από την αρχή είχε πάρει πολύ το προβάδισμα. Ήταν συνέχεια με ένα συν 8 σε όλο το παιχνίδι. Και στο έφτασε το διέβρε, στο συν 21, συν 19, κάπου εκεί έφτασε. Έτσι όπως πήρε το μάτι μου. Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο ημίχρονο, λόγω και της αρχολία μας με το Μουντιάλ, δεν το πήρα και πολύ ζεστά. Από τη στιγμή που ο πολύ ζεστά πήρε και βέβαια το θέμα με τον Χόρχε Σανπάολι, η Ομοσπονδία. Δεν ξέρω τώρα τι μέλη γενέστη εκεί πέρα, θα δούμε ποιο είναι το ρεπορτάζ. Κατηγορείται από μια υπάλληλο της Ομοσπονδίας για σεξουαλική παρενόχληση. Ναι, θα το δούμε αυτό το τι θα γίνει. Αλλά θα δούμε πώς θα. Είναι σε έναν όμιλο πονηρό η Αργεντινή. Μια Αργεντινή η οποία είχε φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, δεν τα κατάφερε. Την προηγούμενη φορά. Και ναι, στο Μουντιάλ και στο Κόπα Αμέρικα. Έτσι. Είναι 2-2. Να θυμίσω ότι ο Μέση είχε σταματήσει από την Αιγύπτο, θα σταματήσει και τον έπεισε ο Σανπάολι να επιστρέψει. Μάλιστα τώρα ο ίδιος δηλώνει στα 30-31, έτσι δεν είναι μεγάλος ο Μέση. Όχι, έχει δηλώνει ακόμα ότι ίσως να, δεν είναι σίγουρος αν θέλει να συνεχίσει στην Εθνική και μετά από το παρόν Μουντιάλ. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό. Προφανώς θα έχει να κάνει και με την πορεία της Αργεντινής. Της Αργεντινής. Μία ομάδα η οποία πάσχει κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα. Δηλαδή, παραδοσιακά έπασχε κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα. Βέβαια να σου πω κάτι. Είχε πάσχει, παραδοσιακά goalkeeper οι οποίοι ήταν Λαθέρ και έτσι γκαφατζίδες και γενικότερα αμυντικοί οι οποίοι δεν ήταν. Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Επειδή μιλάμε για τουρνουά και μιλάμε για τουρνουά που είναι τρία μάτσες ομίλους και άλλα τρία μέχρι να πας τελικό, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Ένας, μία διάδα, τριάδα να τραβήξει, ναι, να σου βγει ρε παιδί αυτό μου καλά. Μπορεί να βασιστεί σε Μασκεράνο Ταμέντι. Θα φανεί. Λοιπόν, στο τέρμα, εγώ πιστεύω ότι λογικά θα παίξει ο Καμπαγέρο, ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια παίζει ως δεύτερος τερματοφυλάκας.
στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Οι άλλοι δύο παίζουν στο Αργεντίνικο πρωτάθλημα. Δεν τους ξέρω. Έτσι είναι ο Γκουσμάν και ο Αρμάνι. Δεν τους έχω δηλαδή θα πω ψέματα. Μάλιστα ο Φράνκο Αρμάνι δεν έχει καν συμμετοχή στην Εθνική Αργεντινή. 31 ετών. Είναι ο τερματοφύλακας River Plate. Και από εκεί και πέρα στην άμυνα λογικά θα είναι ο παίκτης ηγέτης ο Ταμέντι. Μπορεί να παίξει στο κέντρο της άμυνας και ο Ρόχο. Τον έχουμε δει στη United να παίζει εκεί. Ίσως όμως πιθανολογώ παίξει ο Μασεράνο όπως έπαιζε και στην Μπαρσελόνα. Και πάει ο Ρόχο κλασικά αριστερά. Μπορεί να παίξει και ο Φάτζιο. Και ο Φάτζιο μαζί με τον Ταμέντι και να πάει ο Μασεράνο σαν αμυντικό χαφ. Έχει επιλογές, δεν είναι αυτό που λέμε. Κοιτάς τα ονόματα και λες πω τι αμυντικά. Έχει μπετόν άμυνα. Γιατί και ο Μασεράνο είναι σε πτωτική πορεία καριέρα. Έχει πάει στην Κίνα που έχει πάει. Δεν είναι στα καλύτερά του. Τώρα από εκεί και πέρα στην άμυνα. Έχει τον Μπανιέγα, ο οποίος είναι ο παίκτης κλειδί στο κομμάτι του κουβαλήματος της μπάλας. Έχει τον Μπίλια, ο οποίος λογικά θα είναι ο κόφτης. Έχει τον Μέτσα, τον Ακούνια, τον Λοσέλς, οι οποίοι όλοι λένε ότι θα κάνει το ξεπέταγμά του, έτσι είναι μικρός της Παρή, ο Ζιωβάνι Λοσέλσο. Ο Εντουάρδο Σάλβιο της Μπενφίκα. Γενικά έχει παίκτες outside. Τώρα από εκεί και πέρα η επίθεση είναι από τις πιο εύρωστες και ασταγματίστηκε ο Λανσίνη. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με λογική ότι θα παίζει η τριπλέτα Μέση Αγουέρο Ντιμπάλα, η οποία είναι φωτιά. Ίσως είναι η καλύτερη τριπλέτα στο Μουντιάλ. Επιθετικών βέβαια. Δεν τρώω τον παπά της Βραζιλίας και της Γαλλίας. Έχουν επεκταράδες μπροστά. Αλλά αυτή η τριπλέτα μπορεί να καταστρέψει τον οποιονδήποτε. Ξεκάθαρα, καλή της μέρα. Ξεκάθαρα μπορεί να καταστρέψει τον οποιονδήποτε. Με Μέση και Αγουέρο να είναι και κολλητή. Στο ίδιο δωμάτιο. Έτσι, κολλητή, κολλητή. Και ο Ντιμπάλα με τον Ιγουάιν είναι πολύ καλή φίλη. Λόγω Γιούβε. Έρχεται λοιπόν ο Γκονζάλο Ιγουάιν σαν εναλλακτική επιλογή από τον Πάγκο. Έχει τον Ντιμαρέ για να παίξει πλάγια. Ο Λαντζίνη, ο οποίος είπε ότι τραυματίστηκε. Με χιαστούς, είναι... Δεν θα είναι στο, Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ. Και έχει και τον Κριστιαν Παβόν της Μπόκα Ζούνιος, ως ο παίκτης ο οποίος μπορεί να μην παίξει κιόλας. Μπορεί να πάρει για μια συμμετοχή, αν τελειώσει γρήγορα τον όμιλο η Αργεντίνη και περάσει γρήγορα. Από εκεί και πέρα, η Ισλανδία που βρίσκεται στον όμιλο έχει για προπονητή τον Χαλ Γκρίμσον, ο οποίος είναι στην ομάδα από το 2013. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν είχε και πολλές παραστάσεις ως πρώτος προπονητής. Ήταν βοηθός του προηγούμενου. Αλλά παρόλα αυτά την οδήγησε σε μια χαρά. Σε διοργανώσεις, ναι. Μια χαρά τα έχει πάει. Στο υψηλότερο σημείο τέλος πάντων της ιστορίας της. 100%. Ο Σίγκουρσον είναι ο παίκτης star της Everton στα half. Από εκεί και πέρα έχει... μπροστά έτσι και ο Φιν Μπόγκασον, ο οποίος έχει περάσει ανεπιτυχώς από τον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή παίζει στην Augsburg. Γνωστή Μούρ είναι και ο Γκούναρσον, ο οποίος παίζει στην Cardiff. Ο Πιάρνασον, το θυμάστε τον Πιάρνασον, Άστον Βίλα. Ο Σίγκουρσον, όλοι αυτοί είναι σε Σον. Είναι τα παιδιά κάποιου. Όπως το Νικολαίδης που τυχαίνει να είναι το δικό μας επίθετο, έτσι. Ο Άρνασον είναι ο πιο γνωστός και παλιός κατά κάποιο τρόπο αμυντικός. Αγωνίζεται στην Σκωτία. Εντάξει, ομάδα outsider. Είναι μια ομάδα που δεν έχει τον σούπερ αστέρα. Να χαρίσει. Παρ' όλα αυτά, θα πω εγώ ότι είναι επικίνδυνη ομάδα. Μπορεί να την κάνει τη ζημιά. Θα το δούμε. Γιατί οι Κροάτες, στους οποίους πάμε ευθύς εξ αρχής, του Ντάλιτς. Είναι μια ομάδα οι οποίοι μας απέκλεισαν όπως είχαμε ξεκινήσει κιόλας. Είναι μια ομάδα η οποία είναι του ύψους και του βάθους. Ναι, γιατί σε κάποιες μονάδες είναι καταπληκτική, σε άλλες είναι έτσι και έτσι. Τώρα, καταρχάς δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος θα ξεκινήσει βασικός τερματοφυλάκας. Λογικά ο Σούμπασιτς, ο οποίος έχει και την εμπειρία μιας μεγάλης ομάδας, έτσι Μονακό αγωνίζεται. Άλλωστε, αλλά και ο Κάλινιτς υπάρχει περίπτωση να παίξει της Γκένκ. Θα το δούμε. Βασικός θεωρείται ο Σούμπασης πάντως. Αλλά δεν είναι ρε παιδί μου. Και η τερματοφυλακάρα, ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα, στην άμυνα. Λόβρεν, προφανώς ο βασικός center back της Λίβερπουλ. Παίζει ακόμα ο Κορλούκα, ρε φίλε. Ο Τσορλούκα, ναι. Ο Τσορλούκα, ναι, πώς το λένε.
Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι το, το εξαιρετικό. Ο Στρίνης της Σαμπτόρια. Γι' αυτό σου λέω. Ο Βρυσάλικο της Ατλέτικο. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη αμυντική. Πώς να το πω. Ανεπάρκεια θα τη κοστίσει. Σε... Ναι, κοίταξε από εκεί και πέρα όμως. Πα στο χάφο που έχει. Μια καταπληκτική καλή, τριπλέτα που μπορεί να παίξει παντού. Δηλαδή Κόβατσιτς, Ράκιτιτς και Μόντριτς. Με τους δύο τελευταίους να είναι. Αυτό που λέμε. Οι διόσκουροι. Ναι, και να είναι η στάρ της ομάδας. Έτσι και ό,τι καλύτερο έχει να δείξει. Ο Πέρισιτς, ο οποίος μπορεί να παίξει πλάγια, πολύ καλό αριστερό πόδι. Ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος και αυτός μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ και πλάγια και στον άξονα. Γενικά ένας παίκτης πολυθεσή της. Και στην επίθεση έχει τον Μάριο Μάντζουκιτς, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν τον πιάνει το μάτι σου. Γενικότερα τον βλέπεις αργό, τον βλέπεις, αλλά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις. Πολύ... Είναι και έμπειρος και έχει, είναι effective. Είναι αποτελεσματικός. Αποτελεσματικός, ξεκάθαρα. Έτσι. Έχει παραστάσεις σε μεγάλες ομάδες, σε Γιούβε, σε Μπάγερν κτλ. Και έχει και σαν επιλογή τον Νίκολα τον Γκάλινιτς, έτσι, της Φιωρεντίνα. Παλίγαρος. Ναι, ναι. Έχει και τον Γκράμαρετς της Χόφενχάιμ, τον Πιάτσα της Γιουβέντους, ο οποίος δεν αγωνίστηκε και πολύ φέτος. Αυτά για την Κροατία και για να κλείσουμε τον τεταρτόμιλο. Έχουμε... Η Νιγηρία του Γκέρνοτ Ρορ, συγγνώμη, είναι ο Γερμανός ομοσπονδιακός, ο οποίος έχει περάσει, βλέπω και από την Γκαμπόν. Και από την Μπουρκίνα Φάσο και από την Νιγηρία. Από τον Νίγηρα. Από τον Νίγηρα, από τον Νίγηρα είναι αυτός. Τι ομάδα πέρασε ο τύπος, έτσι. Τιμή και δόξα. Τιμή και δόξα. Ο στάρ της Νιγηρίας, καταρχάς ο πιο γνωστός και αναγνωρίσιμος είναι ο Τζονόμπι Μίκελ, ο οποίος ανάθεμα κάνει 31 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πρέπει να είναι καμιά 41. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η φάτσα του προδίδει πολλά χρόνια. Εντάξει, στη Τζέλσι έκανε τα μεγάλα του παιχνίδια. Ο Όμπι, ο οποίος αγωνίζεται στην Τωρίνο, και αυτός έχει πάρει έτσι, ο NDD της Λέστε, στα Χαφ, έτσι, κοιτάω τώρα. Ποιος άλλος είναι έτσι από τους ανερχόμενους. Δεν έχει νομίζω κανέναν παραπάνω από αυτούς που ανέφερες. Κοίτα, ο Μόζος της Τσέλσι, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε ως φτερό στο 3-5-2 του Κόντε. Ναι, λογικά θα παίξει εξτρέμ στη Νομίζω είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Ίσως. Εντάξει, έχει και τον Ιχιανάτσο βέβαια. Έτσι, ο οποίος φέτος έπαιξε στη Λέστερ, δανεικός. Ιδανικός νομίζω ανήκει στη City. Δεν μου γεμίζει το μάτι η Νιγηρία, ποτέ δεν μου το γέμιζε. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που αλλά έχει. Νομίζω ότι. Τουλάχιστον σε σχέση με την Ισλανδία έχει καλύτερα κορμιά, αν θέλεις. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουν ένα πολύ κακό τουρνουά Αργεντινή και Κροατία για να μην περάσουν. Οι Αργεντίνοι πάνε καλά. Πάνε καλά. Συνήθως στους ομίλους. Ναι, μετά έτσι, τα κακώνουν. Ναι. Και εκεί αφήνω μιλάμε... μια πιθανότητα. Είναι Αργεντινή και Κροατία το στάνταρ. Μια πιθανότητα για μένα η Νιγηρία δεν έχει. Η Ισλανδία να κάνει την έκπληξη. Λες. Ναι. Δύσκολο. Να αποκλείσει την Κροατία. Ποιοτικά η Αργεντινή και Κροατία είναι πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους. Εγώ απλά θεωρώ ότι και η Αργεντινή είναι ένα από τα outsider του Μουντιάλ. Γιατί είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση. Όπου θα πω μετά γιατί θεωρώ δεν είναι μόνο το ότι είναι το τελευταίο του τουρνουά. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία με οδηγούν στο. Είτε να τον ποντάρω ως πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, είτε να πάει από το χεράκι πάλι την Αργεντινή και να την πάει τελικό. Παρότι δεν έχει, ρε παιδί μου, την άμυνα, αυτό που λέμε, και το τρομερό ρόστερ. Στην επίθεση το είπαμε, έχει τρομερές επιλογές. Να την πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Λοιπόν, 9 και 4 είναι. Να πάμε στο διάλειμμα να υπενθυμίσουμε ότι ο χορηγός του Αλίου είναι τα έπιπλα Παπαϊωάννου, τα οποία θα τα βρείτε στην Ευκαρπία για να φτιάξετε τα έπιπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και πολλές ευκολίες πληρωμής. Και να επιστρέψουμε με τους υπόλοιπους 4 ομίλους. Και έχω και κρατήσει τον αστερίσκο για τον Μέση, έτσι που είπα. Ναι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Καταρχάς, για Αργεντινή, διαβάζω ότι οι αρχές της Λατινικής στην Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή. Αναφέρουν ότι δεν υπάρχει παρά μικρή καταγγελία εις βάρος του Σανπαόλη. Οπότε ή είναι ψεύτικη είδηση ή fake απλά news. Κατάφεραν να το κουκουλώσουν. Έτσι, ή απλά να το πω διαφορετικά και να το κουκουλώσουν δεν ήταν και τόσο
Όχι, ρε φίλε, γιατί μπορεί να ήταν πολύ, πολύ σοβαρό, αλλά εντάξει. Πάντα υπάρχει τρόπο να το κουκουλώσει. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα τώρα. Όχι, αλλά. Δεν μα ενδιαφέρει και πολύ. Ας κοιτάξουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί να λύσουν αν υπάρχει κανένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί αν ο Σαμπάουλ είναι. Πώς το λένε. Επικίνδυνος, ναι, θα πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Έτσι. Σίγουρα. Τώρα για τον Μέση. Ήταν η πρώτη χρονιά φέτος που ο Μέση έκανε διαχείριση των λεπτών που είχε στην Μπαρσελόνα. Έμεινε σε πάρα πολλά παιχνίδια εκτός αποστολής στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Επίσης, αποκλείστηκε η Μπαρσελόνα 2-3 γύρους νωρίτερα. Δεν πήγε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Και αυτό σημαντικό. Θεωρώ ότι πάει στα 31 του για να κάνει ένα δυνατό καταπληκτικό μουντιάλ. Και με μια Αργεντινή που δεν την πιστεύουν όλοι. Δεν είναι από τα πρώτα φαβορί. Δεν είναι από τα πρώτα 34 φαβορί. Νομίζω ότι όλο αυτό και με τον Σαν Πάολο, αν θες, είναι ένα θέμα για να. Θα φάνει. Για να μην τους λάβουν και τόσο. Όχι, δεν γίνεται να μην λάβει σοβαρά υπόψη τώρα την Αργεντινή και τον Μέση. Έτσι, όλοι θα τους περιμένουν. Σίγουρα. Απλά δεν ξέρω αν όλοι τους περιμένουν ως πρώτα φαβορί. Από τις στοιχηματικές και από τον κόσμο που ποντάρει, ξεκάθαρα είναι Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία κτλ. Και μετά είναι η Αργεντινή. Εγώ λέω ότι ο Μέση έχει να αποδείξει πράγματα. Έχει. Έτσι. Και θέλει να τα αποδείξει. Ειδικά από τη στιγμή που αυτή η περιβόητη κόντρα Μέση Κριστιάνο που οδήγησε και τους δύο σε τρομερές εμφανίσεις, νούμερα και τίτλους, αρχίζει να γέρνει προς τον Πορτογάλο τα τελευταία χρόνια. Ο οποίος έχει συλλέξει τίτλους και διάκρισης. Έτσι. Μπορεί να λέμε σιγά να μην τα υπολογίζουν αυτά. Μια χαρά τα υπολογίζουν. Κίνητρο είναι. Φωτογράφο έφερε, έβγαλε όλη την οικογένεια και έδειχνε τη μούτσα με τα πέντε τσαμπιολί. Ναι, ο Κριστιάνο και είχε και ένα γέλιο να πούμε σαν αυτά που έχουν οι θίτσες σε φωτογραφίες γάμου. Έτσι. Μια χαρά τα μετράνε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στη Βραζιλία. Πάμε καταρχάς στον πέμπτο όμιλο, εκεί όπου ίσως το φαβορί, τουλάχιστον έτσι δίνεται από όλους, Βραζιλία, έχει Ελβετία, Κωνσταρίκα και Σερβία. Στον ίδιο όμιλο. Μου θυμίζει τον όμιλο με τη Γαλλία ο συγκεκριμένος. Με μία πολύ καλή ομάδα και μία τρεις, πολύ καλή ομάδα και τρεις αντίστοιχα που είναι αμφίροπο. Εντάξει, Κωνσταρίκα δεν νομίζω να είναι τόσο καλή ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει. Όχι, αλλά. Έκανε τον μπαμ στο προηγούμενο Μουντιάλ, ενώ περνώντας μέχρι τους 8. Τώρα εντάξει. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, για να πέρασε το Μουντιάλ, αφήνοντας και έξω χιλί και τα λοιπά. Ναι. Γιατί δεν είναι αμεληταία δύναμη. Στη Λατινική Αμερική παίζουν και όλοι μεταξύ τους. Έτσι, ναι. Έχουν έναν όμιλο. Δεν είναι αμεληταία δύναμη. Λοιπόν, η Βραζιλία του Τίτε, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα μετά το. Βασικά για τα δύο χρόνια τώρα τα προκριματικά του Μουντιάλ. Δεν τον ξέρουμε πολύ Ευρωπαίοι. Είναι ένας καλός προπονητής στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Γι' αυτό και τον επέλεξαν. Ξεκινά με τον Άλισον της Ρώμα. Ο οποίος επίσης έχει ακουστεί για την Λίβερπουλ, για τέρμα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι οι καλές σχέσεις των δύο ομάδων, Ρώμα και Λίβερπουλ, είναι που θα παίξει. Να σου θυμίσω ότι οι δύο ιδιοκτήτες των ομάδων είναι φίλοι, προσωπικοί φίλοι από τη Βοστόνη και οι δύο. Αμερικανοί. Έτσι. Όπως ήταν ο Τζέφρι με τον Σαμαρά. Κάτι τέτοιο, ναι. Μάλιστα. Είναι και οι δύο Αμερικανοί, έχουν πάρει και οι δύο. Έχουν επενδύσει κατά κάποιο τρόπο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μάλιστα ουσιαστικά το deal του Σαλάχ το προηγούμενο καλοκαίρι το κάνανε οι δυο τους πριβέ καταστάσεις, έτσι, ναι, ξεκάθαρα. Ωραία πράγματα. Και μάλιστα τότε ο τότε ιδιοκτήτης της Λίβερπουλ θεωρούσε ότι τα 40 μοίρια που έδωσε για το Σαλάχ η Λίβερπουλ ήταν πολλά. Ναι. Ότι και καλά μας πιάσατε κότσο, ας πούμε. Φιλαράκι. Και τώρα ένα χρόνο μετά θεωρούν. 200 ή τη Ρώμα θεωρούν ότι τους πιάσαν κότσο. Τι χρονιά έκανε ο Αιγύπτιος. Έντερσον, καλή επιλογή στον πάγκο. Ο βασικός φέτος της Manchester City για τον Γουαρδιόλα. Ο οποίος όμως έχει μόλις μία συμμετοχή στην Εθνική Βραζιλίας. Δεν έχει εμπειρία και δεν θεωρείται ο βασικός. Και είναι και ο Κάσιο της Corinthians. Τώρα. Ο οποίος Κάσιο είναι για να τον βάλεις ρε φίλε στην πόρτα και να μην περάσει μέσα. Στα ποδητήρια. Τον βάζεις στα ποδητήρια, μην μπαίνει κανένας. Κανένας. Φόβο. Τρομάζουν οι αντίπαλοι. Τώρα, έχει καλή άμυνα. Με Ντανίλο δεξιά, Φελίπε Λουίζ αριστερά, αλλά λογικά θα παίξει ο Μαρσέλο εκεί βασικός, έτσι. Και τον Τιάγο Σίλμπα με τον Μαρκίνιος να παίζουν, θεωρώ, γκαραντί οι δύο center back, καθότι ούτως ή άλλως παίζουν και μαζί στην Παρί. Έχει και το Μιράντα σαν επιλογή, ο οποίος βγάζει το ψωμάκι του μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις στην Ατλέτικο. Βγάζει το ψωμάκι του στην Ίντερα τα τελευταία χρόνια. Και στο χώρο του κέντρου, ο Κασεμίρο
με Φερναντίνιο, Παουλίνιο και τον Φρέντο, ο οποίος τώρα πήγε από τη Σαχτάρ στη πολλά έδωσε, 40-50 έδωσε ο Μουρίνιο. Πήρε μεταγραφή πριν το Μουντιάλ. Κάτι έβλεπε ο Ζωζέ στον Φρέντ. Τον τσίμπησε από την Σαχτάρ για την United, για λογαριασμό της United. Και από εκεί και πέρα θεωρείται και ο Κουτίνιο στο κέντρο, καθότι θα παίξει δεκάρι στη Βραζιλία. Και ο Ρενάτο Αουγούστο είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Βέβαια, εντάξει, άφησε τώρα την Ευρώπη για να πάει να παίξει στην Κίνα καθώς νωρίς. Δεν ξέρω το κατά πόσο έχει αυτό που λέμε κίνητρο. Στην επίθεση έχει πάρα πολλές επιλογές. Ο Γκάμπι Χεσούς θα είναι ο βασικός, ο οποίος, φίλε, ένα καταπληκτικό, δεν ξέρω να το έχεις δει. Στο προηγούμενο Μουντιάλ της Βραζιλίας ήταν ένα από τα παιδιά, υπάρχει φωτογραφία, ένα από τα παιδιά τα οποία βρισκόντουσαν στους δρόμους και έβαφαν στις φαβέλες. Μάλιστα. Έτσι. Και έκαναν διάφορες δουλειές για να επιβιώσουν τότε που υπήρχε και η μεγάλη τουρισμός και έλευση, ας πούμε, έτσι, τουριστών. Έλα, ρε. 4 χρόνια μετά είναι ο βασικός επιθετικός της Εθνικής Βραζιλίας. Από τις φαβέλες και από τα ξυπόλυτα. Ζωή σαν παραμύθι. Ξυπολιταρία. Από την ξυπολιταρία. Εντάξει, κάνει καλή χρονιά στη Σίτι ο Κάπιεσους. Νεϊμάρ, ο σούπερσταρ. Και από εκεί και πέρα έχει επιλογές. Έχει τον Φιρμίνο της Λίβερπουλ. Έχει τον Ντάγκλας Κώστα της Ιουβέντους πλέον. Γιατί θα τον αποκτήσει η Ιούβε με κανονική μεταγραφή από την Μπάγερν Μονάχου. Το Γουίλιαν της Τσέλσι, ο οποίος είναι ο μοναδικός διασωθέντας φέτος από τη χρονιά της Τσέλσι. Και έχει και τον Τάισον, ο οποίος και αυτός ανήκει στην Σαχτάρ. Πάντως που Tyson, κλασικά έχει έτσι τις Βραζιλιάνους. Ο Τάισον και ο Φρέντ είναι έτσι ομορφάντρες. Εντάξει. Η κλασική βραζιλιάνικη γκλάβα. Λοιπόν, η Ελβετία με τον Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς στον πάγκο της. Από το 2014 είναι ο Πέτκοβιτς, ο οποίος έχει περάσει και από Λάτσιο και γενικότερα έχει κάνει καριέρα στο πρωτάθλημα εκεί το εγχώριο με Young Boys και δεν συμμαζεύεται. Έχει όχι τον Κώστα, τον Σόμερ, τον Γιάν Σόμερ της Μένχενγκλάντμπαχ. Το Γιάννη το Σόμερ. Έτσι, για βασικό τερματά. Λιχτάινερ είναι ο σούπερσταρ και ο πιο γνωστός. Αναγνωρίσιμος, έτσι, λόγω της παρουσίας του στην Γιούβε τα τελευταία χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, φεύγει. Φεύγει και δεν θυμάμαι που πάει, αλλά... είναι, ο Τσεμαϊλή, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, έχει παρουσία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φέτος έπαιζε στην Πολόνια. Και ο Τζάκα της Arsenal. Ο Μπεχράμι, ο οποίος παίζει στην Ιταλία. Ναι, ο Ροντρίγκες και αυτός αριστερός μπακ. Φέτος έπαιζε στη Μίλαν. Στην κορυφή τώρα έχει ένα παιχταρά το Σακίρι, ο οποίος παίζει στη Στόουκ. Έχει τον Σεφέροβιτς, έχει τον Γκαβράνοβιτς. Αυτούς θυμάμαι και ο Εμπολό της Άλκε είναι ο παίκτης που αναμένεται μάλλον να κάνει αυτό που λέμε το step up. Το μπαμ. Έτσι. Κώστα Ρίκα. Του Όσκαρ Ραμίρες είναι ο προπονητής, ο οποίος την ανέλαβε το 2015. Ο οποίος μετά άνετα θα μπορούσε να παίξει την ταινία του Ταραντίνο. Θα μπορούσε να παίξει τον Εσκομπάρ. Έτσι. Αλλά γενικά με αυτό το παρουσιαστικό θα μπορούσε, δηλαδή το φαντάζεσαι. Ένα βρώμικο μπάτσο στην Λατινική Αμερική με τα καρτέλ. Ναι, έναν έμπορο ναρκωτικό, ναι, θα έχει φάτσα κινηματογραφική. Έτσι. Ο Κέιλορ Νάβας προφανώς και είναι ο σούπερσταρ, είπαμε, βασικός τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης εδώ και πόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι ο Μπράιν Ρουίζ και πάλι, είχε κάνει και τη ζημιά στην Εθνική Ελλάδος τότε, το βασικό δεκάρι των Κωσταρικανών. Είναι ο Γκουσμάν, ο οποίος παίζει στο MLS, ο Μπολάνιος, άμα το θυμάσαι, και αυτός έχει περάσει από Ευρώπας. Και ο Τζολ Κάμπελ. Ο Κάμπελ, ο οποίος είχε περάσει ένα χρόνο δανεικό από τον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό. Έτσι, και δίνεται δανεικός από εδώ και από εκεί. Εντάξει,
Δεν έχει. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η ομάδα να κάνει ξανά το μπαμ. Εντάξει, το έκανε μία φορά. Πλέον την περιμένουν όλοι, ας πούμε, σαν outsider. Και κλείνουμε. Νομίζω ότι η ομάδα με την οποία κλείνουμε είναι η ομάδα η οποία έχει και τις περισσότερες πιθανότητες από τις τρεις υπόλοιπες να περάσει. Είναι η Σερβία. Η Σερβία, η οποία έχει για προπονητή τον Krastajic, ο οποίος ήταν προπονητής της Παρτιζάν. Όχι προπονητής της Παρτιζάν, παίκτης Παρτιζάν. Και μετά από λίγα χρόνια, αφού είχε βρεθεί στο team της Εθνικής Σερβίας ως πρώην διεθνής, έτσι, ανέλαβε και την ομάδα μεσούσης της διάρκειας των προκριματικών για το Μουντιάλ. Τώρα, βασικός τερματοφύλακας θεωρείται ο Στόικοβιτς της Παρτιζάν. Από εκεί και πέρα, ο Ιβάνοβιτς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια... το θυμάσαι, Τζέλς, έτσι, ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έπαιζε και στα πλάγια και, και στην άμυνα. Ωραίος, στο ψηλός, center-back. Με ωραίες στημένες φάσεις και σουτ είναι από μακρινή απόσταση. Παίζει στη Ζενίτ, έτσι, παίζει στη Ρωσία, ναι. Οπότε Μουρουκάβινα. Παίζει και αυτό. Ο Κολάροφ, ο οποίος πήγε φέτος στη Ρώμα, και αυτός πολύπυρος στα αριστερά. Ο Ρουκάβινα της Βιγιαρεάλ έχει καλούς παίκτες. Τώρα, ο Superstar στο κέντρο, όπως και να το κάνουμε, είναι ο Matic της United, αλλά έχει και το Milivojevic, ο οποίος κάνει τρομερές χρονιές στην Crystal Palace. Έτσι. Και έκανε τρομερή χρονιά φέτος στην Crystal Palace, συγγνώμη. Και γενικά στην Αγγλία τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει πάει εκεί. Έχει και τον Milinkovic Savic της Lazio. Έχει και τον Lalic της Torino. Γενικά, καλή ομάδα. Στα χαφ. Και με καλές ηλικίες. Με καλές ηλικίες και με διάθεση για. Είναι δηλαδή η φουρνιά για ξεπέταμα να κάνουν το πολύ μεγάλο. Να κάνουν και τη μεγάλη μεταγραφή. Με τον Πρίοβιτς στην κορυφή, ο οποίος δεν ξέρω αν θα παίζει βασικός. Η λογική λέει ότι μάλλον θα παίζει ο Γιώβιτς με τον Μίτροβιτς. Τέλος πάντων, παίζει και ο Πρίοβιτς. Είναι στο rotation σίγουρα. Είναι στο rotation. Θα τον δούμε λογικά. Θα τον δούμε λογικά. Θα πάρει την συμμετοχή. Και εγώ βλέπω τη Σερβία. Νομίζω ότι είναι το νούμερο 2 μετά την 2. Βραζιλία. Ναι. Γιατί έχει μια καλή φουρνιά συνολικά και έχει παίκτες οι οποίοι θέλουν να διακριθούν σε γενικές γραμμές. Και νομίζω και το momentum θα τους ευνοήσει με την έννοια ότι η Ελβετία και η Κωνσταντίνα, εντάξει, είναι δύο πολύ average ομάδες για να περάσουν. Μαζί σου. Λοιπόν, πάμε. Γερμανία. Στον έκτο ομιλό, Γερμανία, Μεξικό, Σουηδία και Νότιες Κορέα. Και όπου ο Γιώκιμ Λεύ. Που είναι ο προπονητής σταθερά. Από το 2006, φίλε. Τα τελευταία 12 χρόνια, ανανέωσε. Ήταν ένα φύγι. Ακούστηκε ότι θα πάει στην Bayern Μονάχου. Τώρα, ανανέωσε. Πρόσεξε τι γίνεται. Ο Ter Stegen έπαιξε βασικούρα φέτος στην Μπαρσελόνα. Παρ' όλα αυτά, ο Νόιερ. Ο Νόιερ. Ο οποίος είναι και ο πολύπυρος. Ήταν τραυματίας όμως. Ήταν όλη τη σεζόν εκτός. Τρίτος τερματοφύλακας ο Τραπ της Παρί, ο οποίος και αυτός έπαιζε στην Παρί φέτος. Δηλαδή έχει. Νομίζω την καλύτερη τριπλέτα. Απλά ξέρεις τι πιστεύω για τον... την καλύτερη τριπλέτα θεματοφυλάκων στο τουρνουά. Ξέρεις τι πιστεύω για τον Λόβ και γιατί βάζει τον Νόιερ κτλ. Έχει φτιάξει μια ομάδα στο μυαλό του, όπως ο Ρεχάγκελ π.χ. Είχε κάνει με την Ελλάδα. Εντάξει, και εμπιστεύεται συγκεκριμένους παίκτες στη βασική. Κοίταξε. Στον αθάματο πιλότο, να το παίζει πω. Παίζει και το εξής ρόλο. Πάει λογικά και στην. Στη σκέψη να παίξει με Νόιερ, Χούμελς και Μπόατεγκ. Δηλαδή να παίξει μπροστά με τους center back της Bayern. Ναι. Αντίστοιχα. Δηλαδή να έχει μια. Οπότε να έχει μια ομοιογένεια στην αμυντική ακριβώς, του γραμμή. Ακριβώς. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι είναι ανερχόμενοι. Εντάξει, και ο Ρούντιγκερ μπορεί να παίξει. Και έπαιξε και φέτος στην Τζέλσι. Καλή χρονιά, συμπαθητική χρονιά από τον Γερμανό. Και ο Σούλε και ο Κίμιχ της Bayern. Γενικά. Είναι μια αμυντική γραμμή με εργάτες. Έτσι. Έχει πολύ εύρωστη μέση γραμμή. Έτσι, νομίζω από τις καλύτερες. Αλλά με παίκτες που δεν βρίσκονται δεν στο είναι πικ της καριέρας στο τους. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά να σου πω κάτι. Μηχανή ο Κρός. Κρός, ο Εζίλ, Ντράξλερ. Έτσι και έτσι ο Κεντήρα βρίσκεται στη δύση της καριέρας του. Ναι. Ο Ντράξλερ από πού και ως που τον έχει καλέσει τεχνική. Δεν έχει κάνει καλή χρονιά ο Ντράξλερ. Έτσι. Δεν ήταν καν στο rotation της Πάρη. Ήθελε να φύγει μάλιστα τα Χριστούγεννα. Έτσι. Από την άλλη, έχει πάρει και τον Ρόις, ο οποίος και αυτός την μπορούσε φέτος. Δεν είναι, όχι, δεν έχει χρονιά. Ο Γκουντογκάν στη City αλλαγή έπαιζε. Δεν ήταν ο παίκτης που στηριζόταν η City. Γενικότερα. Φίλε,
ο Γερμανός στην ίδια ομάδα που ακριβώς, στηρίζει τα τελευταία χρόνια. Ο Γερμανός θα περάσει. Και αυτό φαίνεται ακόμα περισσότερο στην επιλογή στην επίθεση, όπου επέλεξε πάλι τον Μάριο Γκόμες, ο οποίος ναι, επέστρεψε στη Γερμανία να παίξει τον Γκάρντ και τα λοιπά. Λογικά θα παίζει ο Μίλλερ σαν αυτή την κρυφός κυνηγός, ναι. Έτσι. Αυτό που κάνει. Αυτό που κάνει και στην Bayern. Αυτό που δεν ξέρει κανένας σε τι θέση παίζει και παρόλα αυτά είναι πάντα μέσα. Λες ότι παίζει πίσω από τον Λεβαντόφσκι, αλλά πολλές φορές γίνει και μπροστά. Ναι, τίποτα. Είναι πάντα μέσα και πάντα καρφώνει γκολ από εκεί που δεν τον περιμένεις. Έτσι. Και λογικά η πρώτη αλλαγή, ας το πούμε έτσι, ή μπορεί και ο βασικός ανάλογα τον αντίπαλο, θα είναι ο Τίμο Βέρνερ της Λειψίας. Ο Γκόμες νομίζω ότι απλά ήρθε για την εμπειρία, για τα αποδυτήρια, για τον πάγκο. Θα πάρει και αυτές τις λογικές συμμετοχές. Οι Γερμανοί κλασικά κάνουν πάρτι στον όμιλο και από εκεί και πέρα βάζουν και πολλούς παίκτες να παίξουν εκεί και έχουν κέρδος. Πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα για την αποκαθήλωση? Κοίταξε, πιστεύω ότι θα πάει μπροστά η Γερμανία. Τώρα, αν μπορεί να κάνει το repeat, δύσκολο. Όχι δύσκολο. Για την αποκαθήλωση τη. Τι, εννοώ να μείνει εκτός, αν όχι από όμιλους, από τους 16. Δεν ξέρω, τώρα στις διασταυρώσεις το Γερμανό δεν είναι να τον... Το Γερμανό το φοβάμαι. Ναι. Πάμε για να μην χάσουμε χρόνο. Λοιπόν, Μεξικό. Το Μεξικό του Χουάν Κάρλος Οσόριο, έτσι έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα το Μεξικό, με παίκτες που ανέκαθεν ήταν, ας το πούμε έτσι, σαν ταλέντα που περίμενες να κάνουν τον μπαμ. Έχει αυτή τη στιγμή. Είναι και ο Τσόα που είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι πέρσι. Πέρυσι, ναι, ναι. Εντάξει. Στην Σαντάρ Λέγης παίζει, λογικά θα είναι και ο βασικός ή αυτός ή ο κορώνα της Κρουζ Αζούλ. Θα δούμε. Δεν την έχω παρακολουθήσει στο Μεξικό για να σου πω ποιος θα παίξει. Είναι ο Έκτορ Μορένο της Σοσιεδάδ στα ΜΠΑΚ. Ο Σαλσίδο της Άιντραχ. Το Ντιέγκο Ρέγιες και αυτός ανερχόμενος. Λογικά, αν κάνει ένα καλό μουντιάλ, θα πάρει και μια μεταγραφή της Πόρτο. Από εκεί και πέρα, το τρομερό είναι ότι θα παίξει ο Ράφα Μάκες για άλλη μια χρονιά. 39. Ο Αϊθαλής. Βαμπύρ. Αμυντικός χαφ. Δηλαδή, ο Ράφα Μάκες έπαιζε ως έμπειρος ποδοσφαιριστής στην Μπαρσελόνα του Ροναλντίνιο και του Ντέκο. Εντάξει. Ναι. Ήταν 28, ξέρω εγώ τότε. Ήταν ο Μπούσκετς, ο οποίος παίζει πλέον ως βετεράνος στην Εθνική Ισπανίας, ήταν ρε παιδί μου ο άνθρωπος ο οποίος έβλεπε και μάθαινε στη Μασία. Βλέπε αυτόνα και μάθαινε έτσι, πώς θα παίζεις. Βλέπε και μάθαινε, έτσι, από το μεγάλο. Σέβομαι. Έτσι, σέβομαι. Ο Ερέρα που χάρισε φέτος και το πρωτάθλημα στην Πόρτο με την κολάρα μέσα στην Μπενφίκα. Ο Τζόναθαν το Σάντος. Και Τζιοβάνι το Σάντος. Θα είναι και ο Τζιοβάνι. Ναι. Α, θα είναι και ο Τζιοβάνι το Σάντος. Τι λες τώρα. Ναι. Μάλιστα. Αυτός να πούμε. Εντάξει, εξαφανίστηκε. Πήγε στο MLS. Καλά, και οι δύο παίζουν σε MLS. Να θυμίσω ότι είχαν ξεκινήσει και οι δύο από την Μπαρσελόνα. Ναι. Έτσι. Ο Μεν Χάφ, ο Τζόναθαν Ντος Σάντος, είχε παίξει και αρκετά παιχνίδια στην πρώτη ομάδα. Ο Τζιοβάνι Ντος Σάντος, εντάξει, αιώνιο ταλέντο. Είχε πάει σε πολλές ομάδες, είχε περάσει και από Γαλατά Σαράι, από Βιαρεάλ. Δεν στέριωσε, νομίζω ότι έχει έναν περίεργο χαρακτήρα. Έτσι. Γουαρδάδο βλέπω στα Χάφ. Ναι, ο Γουαρδάδο, ο οποίος φέτος έβγαλε το ψωμάκι του στην Μπέτις και μπροστά. Νομίζω ότι εντάξει, ο Τσιτσαρίτο Χαβιέρ Ερνάντες θα είναι ένας χαζογκόλης, ο οποίος όμως παρόλα αυτά βρίσκεται σε όλες τις φάσεις. Χαζογκόλης, ξεκάθαρα. Έτσι. Νομίζω αυτός και η Ουάιν είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι είναι χαζογκόλιδες, αλλά τους βάζεις μέσα γιατί βρίσκονται σε όλες τις φάσεις. Είναι στο... Έτσι. Κάρλος Βέλα, που κάνει πολύ καλές χρονιές στην Αμερική. Είναι από τις ομάδες που τέλος πάντων. Ναι, ο Χεσούς Κορώνα της Πόρτο και αυτό πολύ καλό δεκαράκι, μπορεί να παίξει κυρίως και πλάγια. Νομίζω είναι ένας όμιλος που αν το Μεξικό σταθεί στο ύψος των περιστάσεων δεν πρόκειται να απειληθεί από Σουηδία. Κοίταξε, και την Κορέα νομίζω ότι δεν έχει νόημα να κάτσουμε να δούμε. Να κλείσουμε με τη Σουηδία, όπου βασικός τερματοφύλακας είναι ο Όλσεν, ο οποίος έχει περάσει εδώ από την πόλη μας, έτσι, ναι. Αν το θυμάσαι. Και μεταγραφή νομίζω είχε. Ναι, ναι, ναι. Ο Λίντελοφ, ο οποίος δεν έπαιξε πολύ στη United φέτος, μαζί με τον Γκράμβις λογικά θα είναι οι δύο center back. Ο Γιάνσον της Leeds είναι και αυτός στο rotation. Ο Λάρσον, ο Σεμπάστιαν Λάρσον, αν θυμάσαι, που έπαιζε μαζί με τον άλλο Λάρσον. Με τον Χένικ. Έτσι. Της Hull City αναμένεται να κάνει και αυτός την κατοστάρα των συμμετοχών. Ένας γνώριμός μας, ο Τζίμι Ντουρμάς στα extreme, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό. Ο Φόρσμπερκ είναι ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα
Έτσι παίζει βασικός στην Λειψία. Και ο Χίλιαμαρκ της, της Τζένοα. Και μπροστά ο Μάρκους Μπεργκ, ο οποίος έχει περάσει χρόνια εδώ από τον Παναθηναϊκό και βγάζει το ψωμί του πλέον στην Αλ Αϊν. Όχι το ψωμί του, το παντεσπάνι του καλύτερα. Έτσι, γιατί έχει αρκετά καλά χρήματα. Ο Ιδέτη της Αλαβέζ, ο Τοϊβόνεν της Τουλούς και ο Τέλιν της Άντελεχτ. Νομίζω ότι αυτή είναι η Σουηδία. Δεν θα έχει μαζί πρόβλημα. Με Μεξικό ναι. Θα είναι. Θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση, αλλά νομίζω ότι το Μεξικό. Μεξικό, Μεξικό. Ναι, δεν... Ως παραδοσιακή δύναμη. Ναι, δεν νομίζω ότι οι Σουηδοί δεν έχουν και έναν στάρ της κλάσης του Ιμπραήμοβιτς να τους βγάλει από τη μετριότητα. Ξεκάθαρα. Οπότε νομίζω ότι Μεξικό-Γερμανία θα είναι αυτοί που θα περάσουν. Να πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη, και να επιστρέψουμε με τους δύο τελευταίους ομίλους, εκεί όπου θα συναντήσουμε και την Αγγλία και το Βέλγιο, θα συναντήσουμε και Πολωνία-Κολομβία σε έναν όμιλο που είναι ο πιο αμφίρροπος, γιατί δεν έχει το πολύ μεγάλο όνομα. Αναφέρουμε τον 8ο όμιλο της διοργάνωσης. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπαίνουμε έχοντας δύο ομίλους από το Μουντιάλ για ανάλυση. Να υπενθυμίσουμε για αυτούς που άνοιξαν τώρα τους δέκτες ότι ακούτε το Κυριακάτικο Αλληλούια, αλλά σήμερα έχουμε αφιερώσει την εκπομπή μας στο Μουντιάλ. Μιας και δεν υπάρχουν. Στην ανάλυση των ομίλων του Μουντιάλ, οπότε είμαστε στον 7ο. Και κάνουμε λίγο τα ρόστερ, παιδί μου, να δούμε και βλέπουμε ποιος θα περάσει, ποιος θα περάσει. Είμαστε στον 7ο όμιλο, εκεί που δεσπόζει Παναμάς, το Βέλγιο. Την νησία Αγγλία, με δύο μεγάλα φαβορί. Με δύο ομάδες που για μένα δεν διαφέρουν και πάρα πολύ. Γιατί οι περισσότεροι στάρ του Βελγίου παίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ναι. Οι περισσότεροι. Και ξεκινάω, θα διαβάσω όλη την αποστολή, μπαμ-μπαμ, γιατί είναι μια ομάδα όπου καταρχάς ο Ρομπέρτο Μαρτίνες έχει περάσει από την Πρέμιερ, έτσι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος βρίσκεται στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια. Έχει περάσει από την Σουόνσι, από την Wigan. Από την Wigan. Έχει Everton. Περάσει και από Championship και από Πρέμιερ, ναι. Έτσι. Και κυρίως από την Everton έκανε το μεγάλο όνομα, ναι. Τι είπα εγώ, Σόνση. Καλά, ναι, την Everton εννοούσα. Από εκεί πήγε στο Βέλγιο προ διετίας και την έχει αναλάβει την ομάδα, έχοντας μάλιστα στο team, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από τον Thierry Henry και έναν ποιον άλλον πρώην superstar έχει. Τέλος πάντων, μην χάνουμε χρόνο, θα το βρω. Και θα το αναφέρω. Λοιπόν, Κουρτουά, Μινιολέ, Κάστελς, καλό ντουέτο, έτσι, ο ένας της Τσέλσι, ο άλλος αναπληρωματικός φέτος της Λίβερπουλ με ο Μινιολέ, με τον Κλόπ. Έπαιζε το πείσμα ο Κάριους. Εντάξει, ναι, okay, τον προτιμούσε. Τώρα, στην άμυνα, παίκτες που αγωνίζονται βασικοί στην Πρέμιερ, έτσι, Κομπανί, Βερτόγγεν, ο Βερμάιλεν, ο Αλντερβάιλερτ, ο Μουνιέ, πολύ καλός δεξιός μπακ της Παρί, ο Μπογιάτα της Σέλτικ που είναι, ας το πούμε έτσι, ο εξτρά παίκτης για να βρεθεί στο ρόστερ και στα χαφ. Στα χαφ. Ο Βίτσελ που είχε περάσει από Μπενφίκα, Ζενίτ, έτσι πήρε τη μεταγραφή στα 27 στην Κίνα. Ο Ντεμπρούινε, εντάξει, βασικούρα στη Σίτι. Φελαϊνί, ο Καράσκο, ο οποίος πήγε φέτος στην Κίνα και αυτός για τα πολλά λεφτά. Σε μια ηλικία νομίζω 24 χρόνια. Απαράδεκτη, όσα λεφτά και αν πήρε. Ο Ντεντόνκερ της Άντερλεχτ, ο Τσάντλι, της West Bromwich. Ο Μούσα Ντεμπελέ, ναι. Ο κεντρός χαφ, όχι ο εξτρέμ, το Γάλλος, της Τότεναμ, ο Ντεμπελέ. Και ο Τίλμανς της Μονακό και αυτός ανερχόμενος στάρ. Τώρα στην κορυφή, λογικά θα παίξει ο Λουκάκου. Με τον Αζάρ target man που λέμε. Ο Αζάρ θα παίξει κάπου στα πλάγια. Ο αδερφός του Αζάρ, έτσι, που παίζει στην Μένχεν Γκλάντμπαχ, είναι στο ρόστερ μαζί με τον Γιανουζάη τη Σοσιεδάδ και τον Μπατσουαγί, ο οποίος είναι αλλαγή του Λουκάκου και ίδιος παίκτης, έτσι, μπροστά. Και ο Μέρτενς, ο οποίος για μένα είναι παικταράς. Ναι, νομίζω θα είναι Αζάρ, Μέρτενς, Λουκάκου. Και μπορεί να παίξει παντού. Έτσι. Γιατί ο Μέρτενς στην Νάπολη έχει παίξει μέχρι και φορ και έχει κάνει και πάρα πολλά γκολ. Μπορεί να παίξει παντού, λογικά θα τον βάλει στα άκρα ο Μαρτίνεθ. Το μεγάλο φαβορί είναι το Βέλγιο. Πάμε να δούμε και την Αγγλία, καθότι την Ισία και Παναμά τώρα δεν έχει και πολύ νόημα να κάτσουμε να δούμε. Δεν έχουν για κανέναν έτσι γνωστό παίκτη εδώ στα λιμέρια μας. Ο
οπότε δεν έχει και νόημα να ασχοληθούμε. Η Αγγλία με τον Gareth Southgate. Έτσι. Ο οποίος ανέλαβε μετά το σκάνδαλο που είχε προκύψει με τον Χότσον. Όχι, δεν ήταν ο Χότσον, ο Σαμ Άλαρντάις. Ο Άλαρντάις, συγγνώμη, ναι, σωστό, μπέρδεψα τα μπαρμπάδια. Που έπαιρνε τις μίζες για να βάνει παίκτες. Όχι, ξέρεις γιατί είχε κατηγορηθεί. Γιατί στην Αγγλία απαγορεύεται η συνειδιοκτησία παικτών. Οι παίκτες που ανήκουν σε μάνατζερ και τα λοιπά, ποσοστά. Οπότε ουσιαστικά θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα τους έφερνε στις ομάδες, όντας εγγύηση. Δηλαδή θα φαινόταν ότι και καλά τους φέρνουν εμάς με κανονική μεταγραφή, αλλά θα υπήρχε κάτω από το τραπέζι μια συμφωνία για δικαιώματα παίκτη. Και, έτσι, λοιπά, και επίσης είναι και πολύ δύσκολο στην Αγγλία να πάρεις και κάρτα εργασίας, έτσι. Αν δεν είσαι διεθνής και τα λοιπά. Λοιπόν, το πρόβλημα της Αγγλίας είναι οι τερματοφύλακες. Κατεβαίνει με τον Pickford, ο οποίος λογικά θα είναι ο βασικός της Everton, ένας παίκτης ο οποίος έχει μόλις 3 συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας. Από εκεί και πέρα, αναπληρωματική του θα είναι ο Butland της Stoke και ο Pope της Burnley, ο οποίος δεν έχει καν συμμετοχή. Μάλιστα. Δεν είναι άγνωστη. Στην άμυνα, ο Stones της City μαζί με τον λογικά τον Ashley Young ή τον Gary Cahill, ένα από τους δύο, ο οποίος ο τελευταίος ήταν και έκπληξη το τι πήρε θέση στην 23άδα. Θα παίζει στα μπακ ο Walker της City, ο Tripper της Tottenham, ο Delph της Manchester City, ο Maguire της Leicester, όλοι παίκτες με παράσταση, έτσι ο Danny Rose. Το πρόβλημα της Εθνικής Αγγλίας ποτέ δεν ήταν οι παραστάσεις. Και η έκπληξη και το ταλέντο, γιατί έκανε όντως μια πολύ καλή χρονιά, αλλά δεν έχει ακόμα καν συμμετοχή στην Εθνική Αγγλίας, η κλίση του Alexander Allen της Liverpool. Έτσι. Τώρα, στα χαφ, Dyer, Lingard, ο Henderson, ο οποίος θα είναι λογικά ο βασικός μαζί με τον Dele Alli της Tottenham, και ο Loftus-Cheek, ο οποίος έκανε μια καλή χρονιά φέτος ως δανεικός, ανήκει. Είναι ένας παίκτης από τα μικρά, στην Crystal Palace έπαιξε φέτος, είναι ένας παίκτης από τα μικρά της Chelsea, έτσι, που δεν τον προώθησε ούτε ο Conte του έδωσε ευκαιρίες, ούτε ο Mourinho παλαιότερα. Τον έχουν βάλει να πάρει συμμετοχή, αλλά δεν τον έχουν δώσει. Δεν τον έχουν δώσει και νομίζω ότι το δυνατό σημείο της Αγγλίας, ίσως για πρώτη φορά τόσο δυνατό μετά από χρόνια, είναι η επίθεση. Ναι, με Harry Kane βασικό, λογικά στα πλάγια των Sterling και των Rashford, επιλογή των Danny Welbeck. Ένας τεράστιος χαζογκόλης και αυτός μπερδεύει τα πόδια πραγματικά του. Αλλά εντάξει, είναι ένα παιδί που. Εντάξει, και πάντα για βρίσκεται αλλαγή του Kane, ο Jamie Vardy. Ναι, 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 ναι. Και ο Vardy, είναι και οι δύο, αν χρειαστεί. Έτσι. Είναι και αυτός αξιόπιστος στο σκοράρισμα. Ξεκάθαρα. Και είναι τα δύο φαβορί. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Harry Kane θα βάλει αρκετά τέρματα στους ομίλους. Και αυτό είναι ένα από τα φαβορί. Φέτος έχει κάνει εκπληκτική σεζόν και γενικότερα τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι σταθερά πολύ ψηλά. Ναι, ναι, βάζει στην Premier μόνο. Ναι. Βάζει 20 συν, δηλαδή τουλάχιστον 20 γκολ τη σεζόν για και είναι εξαιρετικά φορμαρημένος. Εντάξει, βέβαια κάποιοι κακοί θα πούνε για σμπρόξιμο και πέναλτι και διαιτησίες και τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει ότι εκτελεί τα πέναλτι. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Είναι εξαιρετικός. Okay. Βάζει γκολ με το δεξί, με το αριστερό, με κεφαλιά, με δεν ξέρω εγώ τι. Είναι εξαιρετικός παίκτης. Ναι. Νομίζω ότι θα τραβήξει την Αγγλία μπροστά. Νομίζω. Α δούμε. Βέβαια είναι πολύ loser ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Στα Μουντιάλ και γενικότερα στις διοργανώσεις. Αυτό είναι το και αυτό είναι αυτό που πρέπει να ξεπεράσει. Επίσης το Βέλγιο, το οποίο παίζει ψηλά, είναι μια ομάδα που την περιμένουν όλοι. Δεν θεωρείται outsider. Όχι. Έχει καταπληκτικό ρόστερ. Είναι για μένα δεσπόζης τον όμιλο. Απλά για μένα το πρόβλημα του Βελγίου είναι ότι δεν έχει ένα παίκτη. Δεν έχει το παίκτη star, ο οποίος θα είναι προσωπικότητα. Για αυτά τα επίπεδα. Για Μουντιάλ και Euro. Προσωπικότητα για να τους προχωρήσει, για να τους πάρει από το χεράκι. Δεν μπορεί. Ο Αζάρ έχει αποδείξει ότι. Όχι, δεν είναι top level επίπεδου παίκτης με την έννοια του αρχηγού. Δεν είναι παίκτης μέση και λοιπά. Έτσι. Να πάρει δηλαδή την ομάδα, την πάει μέχρι τον τελικό. Δεν είναι ο λεγόμενος αρχηγός. Πάμε και στον τελευταίο όμιλο. Ο πιο αμφίροπος. Αμφίροπος βάσει απαλεψιάς, θα πω εγώ. Γιατί. Να κοίταξε, έχει ένα φαβορί. Η Πολωνία είναι αντικειμενικά η πιο έτσι, σοβαρή ομάδα με παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Έχει το Σέσνη, ο οποίος φέτος πήρε και πολλά μάτια Γιούβε λόγω τραυματισμού για ένα πολύ μεγάλο διάστημα του Μπουφών. Αυτός ήταν ο βασικός τερματοφύλακας. Στην άμυνα έχει τον Μπερεζίνσκι, έχει τον Γέντρισικ
της Λέγκια έχει τον Πάτσβαν, ο οποίος και αυτός παίζει στο εγχώριο πρωτάθλημα, και τον Γκλικ της Μονακό. Αυτός είναι αριστερός μπακ, λογικά τον μπορεί να παίξει και σέντερ μπακ. Πάντως δεν κάνει κάτι το wow, ας το πούμε έτσι, στην... Συγγνώμη, τώρα θα το πω. Ομάδα, ναι, η οποία έχει σαν creative force τον Καμίλ Γκροζίτσκι, ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, ο Γκροζίτσκι κάνει πολύ καλή χρονιά στη Ρεάλ. Καλός, πολύ, αλλά... πολύ καλός παίκτης. Έχει τον Κρικόβιακ, ο οποίος και αυτός στην Παρί έπαιξε και δεν έπαιξε βέβαια, αλλά είναι παίκτης επίπεδου. Τον Πλαστσικόφσκι έχει στα... Τον Πλαστσικόφσκι, ναι, στη Βόλφσμπουργκ φέτος. Ο... πολύ καλός χαφ. Έχει παίκτες, παιδί μου, οι οποίοι έχουν, ρε φίλε, παίζουν στην Ευρώπη και είναι παίκτες. Έχουν παραστάσεις, αυτό, ναι, δεν μπορώ να το πω. Έχουν παραστάσεις και έχουν, αλλά... και έναν center for, ο οποίος, ρε φίλε, είναι παίκτης επίπεδου. Κοιτάξτε, top, έτσι, που τον έχουν, μιλάω για τον Λεβαντόφσκι. Τον κοστολόγησε η Bayern στα 200 εκατομμύρια. Και ο Μίλικ, ο οποίος έχει τραυματισμούς στην Νάπολη. Ο Μίλικ, ο οποίος ήταν ο παίκτης που είχε φύγει, αν θυμάσαι καλά, από, την, από τον Άγιαξ για να πάει. Τη χρονιά που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, που είχε αποκλειστεί. Α, ναι. Θυμάσαι, και είχε πάει στην Νάπολη και ουσιαστικά δεν είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τραυματίστηκε, έχει χιαστούς και στα δύο πόδια. Wow, ξεκίνησε, ωραία, δηλαδή τη μία χρονιά με χιαστούς στο ένα πόδι, την άλλη στο άλλο, φέτος. Είναι άτυχος, είναι άτυχος. Για μένα είναι το φαβορί. Τώρα από εκεί και πέρα, πάμε σε Νεγάλη, με τον superstar να είναι προφανώς ο Σαδίο Μανέ, της Λίβερπουλ, που δίπλα στον Μο Σαλάχ έκανε καλή σεζόν. Εξαιρετική σεζόν για τον Μάνε, αλλά δεν νομίζω, είναι... Πώς να σου το πω, δεν μπορεί να... Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι παίζουν Ευρώπη, οι περισσότεροι βασικά, απλά δεν έχουν τον πολύ μεγάλο στάρ, πλην του Σανέ, ο οποίος και αυτός είπαμε. Μάνε, ναι. Του Μανέ, ναι, συγγνώμη, ο Σανέ. Έχει και Σανέ. Ο Σανέ δεν τον πήρε στη ναι. Γερμανία ο Μπαγλαμάς ο Λεβ. Έτσι θα μπορούσε άνετα να τον πάρει. Είναι παικτάκιας. Έχει συγκεκριμένους που εμπιστεύεται. Πάμε στην Κολομβία του Πέκερμαν. Η Κολομβία, η οποία, εντάξει, κλασικά όσπινα. Όσπινα της Άσσελ, ναι, έτσι. Έχει τον Ζαπάτα της Μίλαν. Ο Γέρι Μίνα της Μπαρσελώνα, ο οποίος δεν έπαιξε και πολύ. Μάλιστα, ακούγεται ότι θα δοθεί δανεικός κάπου. Διάβασα τα ρεπορτάζ ότι υπάρχει περίπτωση να τον ζητήσει ο Άρης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τόσο παίκτης καταρχάς έχει συμβόλαιο πάνω από ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί να τον καλύψει ο Άρης το συμβόλαιο. Να τον δώσει δώρο ο Βαλβέρδε, θα φάει κράξιμο. Πολύ καλός αμυντικός. Είναι πολύ καλός αμυντικός. Απλά δεν είναι για το επίπεδο της Μπαρσελόνα. Ακόμα, εντάξει, 23 χρόνων. Πότε θα γίνει, κάτσε να ρωτήσω κι εγώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχει το Σάντσεφ της Τότεναμ, ο οποίος είναι από τα ανερχόμενα ονόματα. Στα χαφ, ο Χαμές Ροδρίγκες. Είναι ο αστέρας της Μπάγεν, ομάδας. Που θα τον αγοράσει λογικά η Μπάγεν από την Ρεάλ. Δανεικός παίζει, έτσι. Είναι ο superstar. Είναι ο πρωταγωνιστής του πιο έτσι ξενέρωτου διαφημιστικού στην ιστορία. Αυτό με, με το «Αου». Ποιο? Έλα ρε, μια... Ξύρισμα. Ναι, ναι. Που είναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Να μην ξεχνάμε... Κουαδράδο, φίλε. Ο Κουαδράδο, ναι, τους γύβε. Να μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλο Χάμες έκανε το μεγάλο μπαμ. Έκανε το μεγάλο μπαμ και... Μία χρονιά πριν είχε πάει από την Πόρτο στη Μονακό και έκανε το πολύ μεγάλο μπαμ στο Μουντιάλ με εκείνη, είχε βάλει ωραία γκολ. Ναι. Είχε βάλει και μια γκολάρα με ένα γυριστό, άμα θυμάσαι, ναι, ναι, μέσα. Ναι. Και έκανε το μεγάλο μπαμ για να πάει στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ και είχε αποκλειστεί από τη Βραζιλία στα προημιτελικά. Η Κολομβία. Ναι. Στην προηγούμενη διοργάνωση με τον Χαμές να κλαίει και να οδύρεται σαν άλλος Κριστιάνο Ρονάλντο κτλ. Η οποία παίζει στην κορυφή με Φαλκάο, ο οποίος έκανε καλή χρονιά και φέτος, βέβαια πέρυσι ήταν ακόμα καλύτερος. Ο οποίος οδεύει στα 32 του στη Μίλαν. Έτσι, ο Ραντάμελ Φαλκάο ξανά δηλαδή. Δεν ξέρω, θα αντέξει στη Μίλαν το ταλαιπωρημένο του κορμί. Τι να σου πω, ρε φίλε. Έχει τον Μπάκα, ο οποίος φέτος στη Μίλαν ήταν. Φοβερός παίκτης ο Φαλκάο. Έτσι. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός. Από Πόρτο, μετά Ατλέτικο. Πήγε στη Μονακό, δόθηκε δανεικό σε Chelsea. Ήταν United. Άτυχος εκεί που τραυματίστηκε, ναι, και τα λοιπά, που τον πήγε πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Και έδειξε πέρσι τα τελευταία δύο χρόνια βασικά ότι ξανανιώνει. Ξανανιώνει, ναι. Τώρα είναι όμως ερωτηματικό. Δηλαδή δεν θα είναι ποτέ ο πατροπαράδοτος που λέμε, ο ορθόδοξος Φαλκάπου. που γνωρίσαμε στην αρχή της καριέρας του. Εντάξει, είναι και 32. Πλέον παίζει πιο πολύ με εμπειρία παρά με έκρηξη ή τέλος πάντων με τσαχπινιά, θα έλεγα εγώ, όπως συνήθιζε να παίζει στα μικρά του χρόνια.
Τώρα, δεν τον όμιλο κλείνει, τον όμιλο κλείνει η Ιαπωνία, η οποία δεν είναι σαν την Κορέα. Έχει αρκετούς παίκτες που παίζουν Ευρώπη. Ο βασικός τερματοφύλακας ο Καβασίμα παίζει στη Μέτς. Έχει στην άμυνα τον Ιωσίντα, ο οποίος παίζει στη Σαουθάμπτον. Έχει τον Σακάι, ο οποίος παίζει στη Μαρσέιγ. Έχει τον Αγκατόμο που χρόνια έχει βγάλει το ψωμί του στην αριστερή πλευρά της άμυνας της Ίντερ. Πήγε πρόσφατα στην Τουρκία και στη Γαλατά Σαράι. Έχει στα χαφ τον Καγκάβα. Σίντζι Καγκάβα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει τον Οκαζάκη μπροστά της Λέστερ. Ποιον έχει, τον Σακάτα. Όχι, Παύλος Ραπτόπουλος και τρολάρι απ' έξω. Μα τρολάρι αξίστα. Το Σακάτα λες το που είχε έρθει τον Άρη, έτσι. Όπο, φίλε. Παίζει και ο Κεϊσούκε Χόντα. Τον θυμάστε αυτόν που είχε πάει και είχε περάσει και από τη Μίλαν. Τη Μίλαν δεν είχε περάσει. Ναι. Χόντα είναι για κανένα MotoGP. Δεν έκανε πολύ για... Εγώ η Άπονα θυμάμαι τον ένα και μοναδικό Νακάτα. Όχι, είναι τόσο Νακάτα, ο οποίο είναι τέταρτο από Ιταλία και σταμάτησε 18. Ναι. Γιατί είπε ότι δεν έχω τι άλλο να κάνω. Εντάξει. Δηλαδή, έχω παίξει, λέγω, γίνει, έχω βγάλει αρκετά χρήματα. Δεν θέλω να παίξω άλλο. Στα 28 ο γιγάντα. Μπορεί να ήθελα να ασχοληθεί με επιχειρηματικέ. Thug life ο γιγάντα. Thug life ο γιγάντα. Λοιπόν, από αυτό τον όμιλο, λογικά τα φαβορεί είναι Πολωνία-Κολομβία. Αλλά δεν λέει κανείς όχι και σε έκπληξη από Ιαπωνία σε Νεγάλη, έτσι. Είναι όχι. Ο πιο αμφίροπος όμιλος. Είναι αμφίροπος, αλλά νομίζω ναι. Πολωνία, Κολομβία, αν δεν λαλαπαυτοθούν, νομίζω ότι μπορούν να περάσουν, να δείξουν λίγο δηλαδή σοβαρές. Αλλά δεν νομίζω ότι γενικότερα αυτές οι ομάδες έχουν μέλλον γενικότερα στη διοργάνωση. Ωραία. Σε αυτόν τον όμιλο. Αυτά νομίζω έτσι τα μαζέψαμε. Αναφέραμε σε μία μισή ώρα ή δύο ώρες. Δύο ώρες γεμάτο Μουντιάλ εδώ στο για όλες ομάδες στο Αλίο. Είπαμε τα πάντα όλα, αναλύσαμε όλα τα ρόστερ, όλα τα είδη και όλα τα ύφος μπάλας που θα παιχτούν στο φετινό Μουντιάλ. Την επόμενη εβδομάδα φυσικά θα έχουμε και παιχνίδια. Θα έχουμε παιχνίδια πάνω στις εκπομπές. Γενικότερα από ό,τι είδα το πρόγραμμα βολεύει κιόλας γιατί είναι ευρωπαϊκή ώρα. Οπότε θα έχει παιχνίδια από, από τη μία το μεσημέρι. Θα σου πω, ξεκινάει την Πέμπτη στις 6 ώρα με ένα μάτς με το Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Που είναι ο γηπεδούχος. Και από εκεί και πέρα θα έχει τέσσερα μάτς κάθε μέρα. Τρία μάτς έχει την Παρασκευή και όλες οι υπόλοιπες μέρες είναι με τέσσερα μάτς. Μία, τέσσερις, εφτά και δέκα. Αυτές είναι οι ώρες. Είναι οι ώρες στάνταρ που είναι όλα τα μάτς. Έχει παιχνίδια δηλαδή. Άρα το ερχόμενο Σάββατο θα έχουμε δει την Αργεντινή με απέναντι στην Ισλανδία. Οπότε θα μπορούμε να δούμε το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέση. Και θα πέσουμε πάνω στο Περού-Δανία. Διάφορο μάτς. Ματσάρα. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα. Έτσι. Λοιπόν, εσείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Γενικότερα από εδώ και πέρα ο επόμενος μήνας ραδιοφωνικά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα τα συζητάμε εδώ στο Αλληλούια. Θα μας ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το απόγευμα. Μιχάλης Κασάτης Νικολαίδης, χορηγός στο Αλληλούια. Τα έπλα Παπαϊωάννου στην Ευκαρπία στην Αθηνά, στα Κύρη 6. Για να πάτε να σχεδιάσετε, να κατασκευάσετε και να πάρετε τα έπλα των ονείρων σας σε πολύ καλές τιμές και με ευκολίες πληρωμής. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Καβαδία που ήταν στην κονσόλα του ήχου για μας. Να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή με τον Τάσο Τρέγια και τον Στέλιο τον Παπαντονίου μέχρι και τις 12. Να ευχαριστήσουμε και εσάς. Τα πάντα όλα. Όλα τα είπα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο για να δούμε τη ματσάρα Περού-Δανία. Έτσι. Ναι, αλλά εντάξει, τα έχουμε δει ήδη. Τρία-τέσσερα ματσάκια θα μπορούμε να συζητήσουμε και να έτσι. Θα αυτό. Το πει στο κλίμα. Μείνετε εδώ. Καλό βράδυ.